Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ο λόγος της εκδήλωσης προφανής. Μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτώβρη, το Παλαιστινιακό ζήτημα ήρθε ξανά στην επικαιρότητα. Έκτοτε παρακολουθούμε από τις τηλεοράσεις μας να διεξάγεται μια γενοκτονία. Το Ισραήλ να αμφισβητεί οποιαδήποτε προτροπή από το διεθνές κίνημα για κατάπαυση του πυρός. Και 1,5 μήνα μετά, η Παλαιστίνη μετρά πάνω από 10.000 θύματα, χιλιάδες δυσκολεμένους ανθρώπους και ολόκληρες περιοχές καταστραμμένες. Η ελληνική κυβέρνηση δεν άρχισε καθόλου και από την πρώτη στιγμή δήλωσε τη στήριξή της σε αυτή τη σφαγή, είτε με γελίου τύπου επικοινωνιακές κινήσεις όπως η σημαία του Ισραήλ στην εντόπιση της Βουλής, είτε με υποτικών προδιαγραφών κινήσεις με συλλήψεις, απαγορεύσεις και προληπτικές προσαγωγές σαν αυτές που έγιναν και χθες στο Μαραθώνιο. Με χαρακτηριστικές δηλώσεις όπως αυτές του Υπουργού Μετανάστευσης μετά το κυβερνητικό συμβούλιο εξωτερικών και άμυνας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα των 2,5 εκατομμυρίων εκτοπισμένων από τη Γάζα και ότι πρέπει να ενισχυθεί η εξωτερική και η εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Και φυσικά, πρακτικά, παραχωρώντας πολεμικό εξοπλισμό και βάσεις ως οφείλει σαν μέλος της Ανατολικής Συμμαχίας. Και όχι μόνο, πιστεί και στο στρατηγικό σχεδιασμό που είχε ήδη τοποθετηθεί από την κυβέρνηση και του Αλέξη Τσίπρα, όντας σημαντικός κόμπος του άξονα Ελλάδα και του Ισραήλ. Οπότε συνεχίζει πιστά σε αυτό. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι πιο γρήγορα ανακοίνωση που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια ήταν η στήριξη στο Ισραήλ. Σε αυτό το κλίμα ρατσισμού και ισλαμοφοβίας έχει σημάδους και στα κανάλια, όπως έχουν σημάδους και τα μεγάλα δημοσιογραφικά δυτικά μέσα. Από την πρώτη στιγμή δεν σταμάτησαν να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στην Γάζα, αποκρύπτοντας την αλήθεια και το έγκλημα που επιτελεί το Ισραήλ εκεί πέρα. Όπως και την τρομοκρατία στην οποία επιδίδονται οι Ισραηλοί στρατιώτες και σε πολλά κομμάτια της δυτικής όχθης, στείνοντας μια αφήγηση ότι οι οπισθοδρομικοί φονταμεταλιστές πολεμούν τη μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Ευτυχώς, όσο και αν επιδίδονται οι κυβερνήσεις σε αυτή και τα πανούν χρόνο και χρήμα σε αυτή την προπαγάνδα, οι εικόνες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες είναι πραγματικά ανασωπομητικές. Κορυφαίες στιγμές στο Λονδίνο και στο Βερολίνο που αντιμετώπισαν και τις μεγαλύτερες απαγορεύσεις. Θα μας πει και περισσότερα ο σύντροφος Στέλιος που μένει εκεί πέρα. Θυμίζοντας σχεδόν τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της πρώτης δεκαετίας του 2000 ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Η σημερινή συζήτηση συμπίπτει και με μια σειρά εκδηλώσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή από διάφορες συλλογικότητες με αφορμή την 50η επέτειο του Πολυτεχνείου. Ο διεθνισμός για την κυβέρνηση του πάλι ήταν πάντα ένα από τα βασικά πρόγραμματα αυτής της επέτειου. Και ειδικά η δικαίωση των ετοιμάτων του Παλαιστινιακού αγώνα αποτελούν πάντα την πυρήνα της. Θα παρουσιάσω τους ομιλητές με τη σειρά που θα μιλήσουν. Ο Εκτάμι Μιχάρ, πρόεδρος της Ένωσης Παλαιστινίων Εργαζομένων, με συμπολίτευση δεκαετιών στην ανάπτυξη του Παλαιστινιακού ζητήματος στη χώρα μας, θα δώσω το λόγο στον Χαλίλ Αγκουάτ, αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων στη Γάζα, που θα μας μεταφέρει μια εικόνα από εκεί. Μετά ο Κώστας Οράπτης, δημοσιογράφος, και η Χριστίνα Μαυροπούλου, ειδική και ιδίω σε ζητήματα διεθνή. Ο Σάββας Μιχαήλ, συγγραφέας και γραμματέας του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος. Και στη συνέχεια ο Στέλιος Κουτινόπουλος από το Παλαιοδικό Συμβούλιο της Αναμέτρησης και μέλος της Δημόσιας Επιτροπής του Stop the War Coalition. Δίνω το λόγο. Απλά.
Ευχαριστώ που ήρθατε να ακούσετε για τον Παλαιστινιακό. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ειλικρινά, από την ιστορία του Παλαιστινιακού ή σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αν και συνδεδεμένα άρρηκτα, δεν μπορώ να τα χωρίζω. Θα ξεκινήσουμε ιστορικά έτσι ένα λεπτό. Η υπόθεση του Παλαιστινιακού δεν ξεκίνησε 7 το Οκτώβριο. Η υπόθεση του Παλαιστινιακού ξεκίνησε το 1948, όταν εκτυπίζαμε την πλειοψηφία του Παλαιστινιακού λαού εκτός πατρίδας και κάνανε σφαγεία να το τρομοκρατήσουν μήπως φύγει ολόκληρος. Γιατί έμενε ένα κομμάτι, αυτό που λέει το 48, που δεν το έθελα με καμιά περίπτωση. Και το εκτοπίζανε εσωτερικά. Τα χωριά του Όκρου και μπορώ κατά λεβά είναι μαρτυρίες που ζουν μέχρι σήμερα σαν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Ξεκίνησε μια μάχη για τη γη. Εδώ η ρίζα του κακού ως το συγκλωστικό κίνημα που εκφράζει τα συμφέροντα της μισαίας τάξης των Εβραίων αρνούμενοι να ενταχθεί στις κοινωνίες, εθνικές κοινωνίες της Ευρώπης, δημιουργήσαμε το όνειρο στους Εβραίους πως θα αποκτήσουν έθνος, θα μετετραβούν σε έθνος και θα αποκτήσουν την πατρίδα. Αυτό το ξεκίνησαν με το συνέδριο του ΜΠΑΠ το 1800 και το συγκλωστικό κίνημα είναι κάτι ξεχωριστό από τους Εβραίους. Η εβραϊκή θρησκεία είναι θρησκεία. Ο συγκλησμός θέλει να μετατρέψει το μύθος σε ιστορία και την ιστορία σε μύθο. Αυτό έλεγε ο Μάρξ. Το καταφέρουμε με την υπόσχεση του Μπάλφορ το 1917 να αποσχεθεί η Αγγλία όταν θα τελειώσει με την Παλαιστίνη θα την παραδώσουν στο συγκλονιστικό κίνημα για να δημιουργήσει κράτος. Και αυτό το κράτος θα μετατρέψει αυτή τη θρησκεία σε έθνος. Κοινή γλώσσα, κοινό τόπο κτλ. Άσχετα άμα είναι αυτό το τόπο κλειμένο από άλλο λόγο. Δυστυχώς η ιστορία μας από εκεί ξεκίνησε. Από το 1917, όταν υποσχέθηκε οι Άγγλοι να δώσουν το χώρο της Παλαιστίνης στους Εβραίους για να δημιουργήσουν το εθνικό τους κράτος. Τι υπήρχαν σαν έθνος. Αυτό ήταν το όνειρο της μεσαίας τάξης των Εβραίων, που ήταν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δυστυχώς, η Αγγλία και τις αραβικές χώρες δώσαν την ευκαιρία στο συγκλονιστικό κίνημα του 48, του Φεβρουαρίου 48, να καταλάβει το 98% από την έκταση της Παλαιστίνης. Και από τότε ξεκίνησε το μαρτύριο του Παλαιστινιακού λαού. 800.000 εκτοπισμένοι εκτός πατρίδας στις αραβικές χώρες. Γύρω-γύρω και αρκετοί από αυτούς
μείνανε η Ιερουσαλήμ, Δυτική Όχθη και την Γάζα. Το αναφέρω αυτό για να πω το 70% από αυτό που βομβαρδίζεται σήμερα την Γάζα, την δυστυχισμένη, είναι πρόσφυγες από το 48. Άρα ξεκίνησαν να κάνουν το σχέδιο για το δικό τους κράτος, μιμούμενοι το σχέδιο των Αμερικάνων με τους υπήκους όταν σηκώνουν τους ελευθρότερους. Δηλαδή, με γενοκτονίες και στο τέλος αυτοκράτορα. Ίδια ιστορία προσπαθούν να κάνουν τόσα χρόνια, από το 48 μέχρι σήμερα στους Παλαιστίνους. Σε ρίζωμα και εφεύρημα υπήκων στη θέση. Αυτό είναι το ένα. Και άμα δεν του πετύχουν με το καλό, θα του πετύχουν με τη βία. Πόσα σφαγεία έχουν γίνει, τέλεια σύν, του 58, ταντούρα του 52. Είναι αρκετές ιστορίες σφαγεία που έχουν πράττει οι Ισραηλοί εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Και φυσικά με την βοήθεια των Άγγλων και μετέπειτα των Αμερικάνων. Ίδια συμφέρον για να φυτέψουν ένα κράτος, άσχετο δεν είναι το θέμα ενδιαφέρον για τους Εβραίους, να λύσουν το εβραϊκό ζήτημα εις βάρος των Παλαιστινίων, γιατί το εβραϊκό ζήτημα πάντα υπήρχε ευρωπαϊκό. Δεν ήταν το Παλαιστινίων. Ούτε είμαστε αντισημίτες, γιατί είμαστε σημίτικο λαό. Μαζί με τους Εβραίους. Άρα είναι άλλη ιστορία. Θέλουμε να κατακτήσουμε αυτό το χώρο, να το δημιουργήσουμε ένα κράτος προτεκτοράτου των Αμερικάνων. Τα συμφέροντα των μεγάλων κεφαλαίων. Στη συνεργασία με το κεφάλαιο των Εβραίων. Αυτοί που είχαν το όνειρο να δημιουργήσουν εθνικό κράτος να προστατεύει τα συμφέροντά τους που κινδυνεύανε στην Ευρώπη. Η ιστορία, αν τη διαβάζουμε, θα μας δείξει πόσα κινδυνεύανε και πόσες φορές στην Ευρώπη. Άρα ήταν ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν ήταν ποτέ παλαιστινιακό, ούτε άλλο. Αυτή τη στιγμή, με αυτό το δίμηνο που είναι το κράτος του Ισραήλ, που δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια. Στις 7-8 Οκτώβρη έδειξε πως αυτό το κρατήδιο, το τερατόρυμα που είχε δημιουργηθεί στην περιοχή, δεν μπορούσε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Απέναντι σε μια μικρή οργάνωση. Και είδατε αυτό που είδατε. Το Ισραήλ για τρεις μέρες τα έχει χάσει. Μου ανάγκασε τους Αμερικάνους να στείλουν αεροπλανοφόρα τα πιο σύγχρονα και πιο δυνατά. Δηλαδή δύναμη πυρός που μπορεί να καταστρέψει όλη την περιοχή. Με πυρηνικά και διάφορα. Τώρα έρχομαι πέρα από την ιστορία. Δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ το 48 και τα αναγνήρισε όλοι σχεδόν όλα τα μεγάλα κράτη. Αλλά με βάση μια απόφαση να διαμιλιστεί η Παλαιστίνη σε δύο κράτη. Ένα εβραϊκό κράτος και ένα αραβικό, παλαιστινιακό. Δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ και δεν δημιουργήθηκε το παλαιστινιακό κράτος. Και έμενε ξεκρέμαστο στον αέρα. Το πιο σημαντικό, αυτό το κράτος, το κράτος του Ισραήλ, δεν έχει σύνταγμα, ούτε σύνορα. Επίτευες. Γιατί λέγανε πολύ καθαρά, όπου πατάει η βότα του στρατό μας, είναι η πατρίδα μας. Δηλαδή, δικτατικό κράτος, από την αρχή. Μας έμανε με την Παλαιστίνη μετά από τον πόλεμο του 48 δύο κομματάκια. Η Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη. Η Λωρίδα
Γάζας 80%, 70% είναι Παλαιστίνοι πρόσφυγες από τα εντάφη αυτά που λέγεται του κράτους του Ισραήλ. Και σε Δυτική Όχθη υπάρχουν 13 στρατόπεδα προσφύγων από την περιοχή Ιάφα, Χάιφα κτλ. Δηλαδή ας πούμε την παραλία. Άρα και τα δύο κομμάτια μαζεύανε ας πούμε τα κομμάτια τα προηγούμενα. Σήμερα μετά τις 7 ξεκίνησε η Παλαιστινιακή, η σύγχρονη Παλαιστινιακή επανάσταση. Υπήρχαν τις επαναστάσεις κίνημα συνέχεια για απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Γιατί εμείς οι Παλαιστίνοι από την αρχή δεν δεχτήκαμε πως η πατρίδα μας θα γίνει δύο κομμάτια. Λέγαμε από τη θάλασσα μέχρι τον ποταμό, μέχρι σήμερα το λέμε. Η πατρίδα μας, ολόκληρη η Παλαιστίνη, δεν είναι δύο κομματάκια. Δεχτήκαμε στο τέλος μετά από μάχες. Μαύρος ήταν στο Λίβανο, Σάμπρα και Σαπίρα και δεν συμμαζεύεται από σφαγές. Δεχτήκαμε ας πούμε να μπαίνουμε σε μια ελληνική διαδικασία. Η Ιησία Τσβιαλό δέχτηκε να μπαίνει σε μια ερευνητική διαδικασία με το ράβε. Και γεννήθηκε το έκτομα, η συμφωνία του Όσου, που είναι 99% προς το συμφέρον του κράτους του Ισραήλ. Τι κερδίσαμε από αυτή τη συμφωνία, 30 χρόνια συνομιλίες και δεν κερδίσαμε τίποτα. Το αντίθετο, το Ισραήλ αρνείται με κάθε τρόπο να εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία. Γιατί έλεγε πως είναι προσωρινή λύση μέχρι το 1999 θα ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος. Σε αυτά τα δύο κομματάκια. Δεν ιδρύθηκε ποτέ το Παλαιστινιακό κράτος. Όπως μας προεδρεύσαν το 1948 ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, από την Ευέλικτη δεν ιδρύθηκε το Παλαιστινιακό. Μέσα στις συμφωνίες του Όσλο αυξηθήκανε 1000% οι πληθυσμοί. Δεν αφήσανε χώρο σε Δυτική Όχθη που να ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος. Μας κάνει ένα κομματάκι, σαν ελβετικό τυρί. Τι κράτος θα δημιουργήσει εκεί πέρα. Τα checkpoint κομματιάζουν τη Δυτική Όχθη σε 1000 κομμάτια. 530-550 checkpoint που χωρίζουν την ίδια την πόλη. Στρατός. Άμεσο στρατό, ας πούμε, σε όλη τη Δυτική Όχθη. Λέγανε υπάρχουν περιοχές Α, Β, Γ. Η Α είναι της Παλαιστινιακής Αρχής. Έχει την ασφάλεια, έχει τα πάντα. Ξέρετε. Γιατί έχουμε βάλει μια συμφωνία πως το κράτος του Ισραήλ έχει την ευθύνη της ασφάλειας. Και έχει το δικαίωμα του Ισραήλ να μπαίνει στην αλφα περιοχή της Παλαιστινιακής Αρχής όπου τη θέλει να κυνηγήσει τους αγωνιστές. Αλλά τι συμφωνία είναι αυτή. Ποιες περιοχές είναι αλφα, βήτα, γάμα. Και τα καυτά ζητήματα τα άφησε στο τέλος, στο μέλλον. Ακολουθώντας την παροιμία των Ισραηλινών. Λέει, κουβεντιάζουν. Εντάξει, θα τραβήξουν την κουβέντα όσο γίνεται. Μέχρι στο τέλος να ξεχάσουν την ουσία. Η ουσία είναι η κατοχή και πρέπει να την μαζιστεί. Του ξεχάσαμε. Του ξεχάσαμε. Άρχισαν να δημιουργούν Παλαιστινιακή Αρχή και βαρέτες, συμφέροντα, ταξικά συμφέροντα, εις βάρος όλων των Παλαιστινιακών. Δεν κρυβήσαν τίποτα. Το αντίθετο. Χάσαν πολλά. Ερχόμαστε για το 7 το 8. 7 το 8 το
κατά το Οκτώβρη ήταν μια στρατιωτική επιχείρηση ενός κομματιού της αντίστασης που έπρεπε όλα αυτά τα γεγονότα να γίνονται μπροστά του και δεν μπορούσε να τα εμποδίσει. Έπρεπε να αντισταθεί με όλα τα μέσα συμπεριλαμβάνοντας και τα όπλα. Βλέπετε τα τελευταία χρόνια από το 2008 μέχρι σήμερα πόσες φορές έχουν βομβαρδίσει τη Γάζα. Το 8, το 14, το 21 και συνέχεια. Θέλουν να ξαλείψουν οποιαδήποτε έγνος αντίστασης του Παλαιστινιακού λαού. Εδώ και χρόνια προσπαθούν να ανακαταλάβουν τη δυτική όχθη. Στο κοινή, πόσες φορές. Μια κατοχή μπήκε μια φορά, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ή να κάνει την αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού. Αυτό δείχνει καθαρά ακριβώς τι σκέφτεται και τι θέλει να πράξει ο Παλαιστινιακός λαός. Χωρίς ελευθερία, χωρίς ανεξαρτησία, χωρίς δικαιοσύνη, τι γίνεται τίποτα. Όλο το Ισραήλ, το Ισραηλινό αίμα είναι άγιο και το δικό μας είναι μηδέν, τίποτα. Αυτό δείχνει. Και όλοι, ας πούμε, διεθνή κοινότητα μιλάει για ειρήνη. Να ακολουθήσουμε το όσο. Μα το όσο με μαθηματική ακρίβεια, μα κοντεύουμε να χάσουμε αυτά εδώ έχουμε. Δεν μας έμεινε τίποτα. Η έκταση της δικής δόξης είναι περίπου 5.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πώς έμεινε στα χέρια μας, ούτε 32% από αυτή την έκταση. Άντε να αντιμετωπίσεις κράτος. Τι, σε ένα βουνό, αυτοδιοίκηση. Αυτό που θέλουν οι Ισραηλοί, όχι να δημιουργήσεις κράτος, απλά να εξουσιάζεις τους πολίτες σου. Αλλά τα εδάφη και η άμυνα είναι δικιά μου. Άρα να μας καταντήσει η επισκέπτης στην πατρίδα μας. Όχι ένα εξαιρετησία, η επισκέπτης. Και όταν έφτασε μια άκρη φασιστική κυβέρνηση στο Ισραήλ, δεξιά κυβέρνηση, στη συνεργασία με τους υπήκους, ανακηρύξαν το Ισραήλ κλειστό εβραϊκό κράτος. Κράτος των Εβραίων. Άρα οι υπόλοιποι δεν έχουν δικαιώματα. Μάλιστα. Ούτε οι Παλαιστίνοι που ζουν μέσα στους 48, ούτε αυτοί που ζουν στη Γάζα και την Δυτική Όχθη. Εντερώνει από αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση θέλει να τελειώσει τις υπόθεσεις της εθνοκάθαρσης αυτοί που ξεκινήσαν το 48. Άμα μπορούμε να τους διώξουμε, να τους κάνουμε το βίο αδίαιτο και φεύγουνε, γλιτώνουν. Άμα δεν φεύγουν, θα τους βομβαρδίζω. Αυτό δεν λένε τώρα για την Γάζα. Θα εξαφανίζουμε την Γάζα από τον πρόσωπο της γης. Αυτό δεν κάνουν αυτή τη στιγμή. Έχω κάτω τσιμίο. Είναι συμπλήρωμα αυτό που ξεκινήσαμε το 48. Δεν είναι μόνο η Γάζα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Δυτική Όχθη είναι χειρότερα. Υπόσχεται χειρότερα. Και μόνο οι αντιδράσεις της Αιγύπτου και της Ιορδανίας που αρνούνται να δεχτούν νέους πρόσφυγες. Είναι συνεργάτες των Αμερικάνων. Για να το αρνούνται, αλλά φοβούνται. Κάτι τέτοιο να συμβεί. Και όμως αυτό είναι το πρόγραμμα της άκρη δεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ. Φασιστική μια κυβέρνηση δεξάρει γενοκτονίες για να φοβήσει τον Παλαιστινιακό λαό και να τελειώνει με μια επιχείρηση έθνου κάθαρσης και σε σαν την περίπτωση
να ξεφραμίζει από την πρόσωπη γης τη φυσική ύπαρξη του παλαιστινιακού λαού. Αυτό κάνει. Σήμερα στη Γάζα βομβαρδίζει με τα πιο σύγχρονα όπλα ανθρώπους, άοπλους ανθρώπους. Το 60% τους μικρούς μέχρι σήμερα που έχουν επιβεί του περίπου 13.000 είναι παιδιά. 20% από τους μικρούς είναι γυναίκες. Άρα χτυπάνε γενικόπιτα. Φασιστικό κράτος. Και δεν το κρατεί κανείς. Το αντίθετο το δίνουνε πράσινο φως συνέχιση. Για να τελειώνουμε το παλαιστινιακό. Έρθω κάταση, έρθω κάταση, έρθω κάταση. Γίνω κτηνία. Η Ευρώπη είναι ένοχη. Η Αμερικάνη είναι ένοχη. Δεν είναι μόνο το Ισραήλ. Θέλω να γλιτώσουν από αυτή το μονοκέφαλο που λέει το παλαιστινιακό. Γιατί χάνουν την ηρεμία τους να ελέγχουν την περιοχή. Όχι για τα μαύρα μάτια των Εβραίων, για τα μαύρα μάτια των συμφερόντων της αστικής τάξης, είτε στην ζωή, είτε σε αυτές τις χώρες. Αυτά είναι περιληπτικά την ιστορία του παλαιστινιακού λαού. Σήμερα, οι μάχες μας, όλοι οι Παλαιστίνοι, από την αριστερά μέχρι τις Ισλαμικές οργανώσεις, πολεμάμε τον εχθρό, πολεμάμε την κατοχή. Δεν θα περάσει η αποκάθαρση. Δεν φεύγουμε από την πατρίδα μας. Σήμερα πολεμάμε στα εδάφη μας. Θα τα περασπιστούμε μέχρι εσχάτω. Δεν πρόκειται να περάσει αυτό το σχέδιο. Και πρέπει να βρει όλους τους συμμαχούς μας και όλοι οι φίλοι μας στον πλευρό μας να μας στηρίξουν σε αυτό το στόχο. Να μην πειράσει αυτό που θέλουν οι Ισραηλοί. Δηλαδή να μας διώξουν προκληρητικά από την πατρίδα μας. Πού να πάμε, όπως λένε εδώ πέρα, η Ελλάδα θα αποδειχθεί 200.000 Παλαιστίνιους. Πού θα τους πάρει. Τι θα τους κάνει. Απλά συμμετέχει σε αυτό το σχέδιο της εσπροκάθασης. Αυτό πρέπει να φωτίσουμε σε όλους. Όχι, δεν δεχόμαστε. Δεν θέλουμε να φέρουμε το λαό μας στην Ελλάδα. Ούτε στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε άλλη πατρίδα. Μόνο την πατρίδα μας. Δεν δεχόμαστε. Σε καμιά περίπτωση. Θα μας σώσει τη ζωή. Όχι, δεν την θέλουμε. Όπως λέγανε, ας πούμε, χτες, με κάποιους τρόπους από την Γάζα. Λένε, του λέω, μη μου στέλνετε κάτι. Μου λέει, σύντροφοι, πες τους. Εμείς δεν θέλουμε τρόφιμα. Θέλουμε και τα μας του μυρός. Θέλουμε, ας πούμε, το Ισραήλ να φύγει από τα εδάφη μας. Θέλουμε ανεξαρτησία. Και το μήνυμά τους ήταν πολύ ξεκάθαρο και ανατριχιαστικό. Πατρίδα ή θάνατος. Και το λέμε κι εμείς έξω. Πατρίδα ή θάνατος. Τι μου πάνε. Τι είδα. Εγώ
κανονικά πήρα το αεροδρόμιο, πήρα Αιγύπτο και από εκεί παίρνεις το βαν. Το βαν δεν έχει ταξί, δηλαδή να πάρει ένα άτομα. Είναι βαν, αμάξι φοράει 4 άτομα. Μέχρι να φύγεις από την αεροδρομίο μέχρι το σύνορα του Ράφαχ στο Γάζα, το τσάντα και τα πράγματά μας το ψάχνουν πάνω από 8 φορές οι Αιγύπτιοι. Αυτό το δρόμο που κρατάει 11 ώρες μέσα στο έρημο της Σινά, εσύ απογορεύεται να βγάλεις φωτογραφία. Εγώ πέρασα εκεί το βράδυ. Δηλαδή μέχρι έφτασα εκεί μεσημέρι, κρατάνε εσένα Αιγύπτο 6-7 ώρες για να περάσεις από εκεί πλευρά. Στα δικά μας λέω. Έφτασε το βράδυ, εντάξει, πέρασα, πήρα το αμάξι από εκεί. Εγώ τα είδα το αμάξι. Είναι σπασμένα, πόρτες σπασμένο, τι γίνεται εδώ. Εγώ τελικά έφτασα από κάποιους πατριώτες εκεί. Και δεύτερη μέρα εγώ ξύπνησα νωρίς. Βλέπω τα παιδιά, φοράνε ρούχα. Α, δεν είναι καλά, παπούτσια. Εκεί τη στιγμή βλέπεις το μέσα στο ταξί, να πω εσά στην Αμερική, ταξί έχουν 10 παιδιά. Ανοίγουν από πίσω το μπαρμπαγκάτ για να κάσουν και παιδιά πάνω σχολείο. Εκτός τα καρότσια που του φοράνε, τα γαϊδούρια και τα άλλο. Πάνε εκεί στο σχολείο. Και μετά εγώ περπάτησα εδώ, τα είδα δηλαδή. Μέχρι τα αμάξια δεν έχει εξάρτη μετά. Μέσα μέρα κόβει το ρεύμα, λέει, παιδιά τι είναι. Και λέει, το ρεύμα έρχεται μένουν 4 ώρες κάθε μέρα. Δηλαδή, και αν έχεις ψυγείο, δεν μπορείς να βάλεις τίποτα μέσα στο ψυγείο. Όλοι που γυρίζουν τα παιδιά, εκεί έχει ένα γήπεδο, βλέπω κανείς δεν φοράει παπούτσια. Και έκανε εμένα εντύπωση αυτό, παιδιά. Ρωτάω, γιατί δεν έχει παπούτσια. Και λέει, είμαστε φτωχοί, δεν έχει λεφτά, εδώ είναι κλεισμένο χώρο. Αυτά τα παπούτσια το πρωί μόνο πάνε σχολεία και γυρνάνε στο ίδιο και το βγάλουν τα παπούτσια. Εγώ κράτησα εγώ, κοιτάω τα παιδιά, τα πόδια από κάτω. Δηλαδή να πω εσένα μπορεί να του δώσει ένα μαχαίρι, δεν πάει το μαχαίρι, από το είναι σκληρό. Εγώ είπα φτωχά. Πήγα στην αγορά να δω, παράδειγμα, ο Πεσίνα εδώ έχει κρύατα, έχει τι δεν έχει. Μπορεί εμείς να τρώμε κρύατα κάθε μέρα. Εγώ να πω εσάς, μπορεί ο κόσμος και κάθε μήνα να πάει ένα κρύατα. Τώρα το πιστεύετε, δεν πιστεύετε, αυτό που τα είδα. Ρούχα να φοράνε, παράδειγμα, οι γυναίκες, εσύ μπορεί να αλλάζεις ρούχα κάθε μέρα ή κάθε 2 μέρες ή κάθε 3. Εκεί μπορεί η γυναίκα να αλλάζει κάθε 10 μέρες. Βλέπεις τα ίδια ρούχα. Εγώ μπάβωσα, δηλαδή, πού ζούμε εμείς. Δηλαδή, ό,τι στη Λίβανο, εγώ γιατί στο Λίβανο έζησα εκεί και 3 πόλεμο έζησα εκεί. Λέει, τι γίνεται εδώ. Πήγα πολλά σπίτια. Και εκεί δεν είναι όπως είναι εδώ να πάω το σπίτι του κυρία, του κύριου σε λέω εγώ. Είναι κλειστό χώρο δηλαδή. Και τα είδα. Ούτε νερό, δεν έχει νερό. Έρχεται νερό και πού και πού. Ή κάποιος το φέρνει με ξαμανί, πώς ξέρω εγώ, πάνω το άλογα ή αμάξι, το φορά, βγάζει το μηχάνημα πάνω το σπίτι για να έχει νερό και πληρώνει κανονικά νερό. Εντάξει, δεν είναι όπως είναι φτηνή η χώρα, γιατί δεν έχει λεφτά. Αυτό που ήθελα να πω εσάς, δηλαδή, που γύριζα πίσω, εντάξει, ήταν ένα επεισόδιο, τα έζησα εκεί με το... Γιατί το σπίτι που ήμουν εγώ είναι μακριά από την στρατό του Ισραήλ, περίπου 500 μέτρα. Και εγώ περπάτησα όλο το σύνορα. Μερικές φορές το βράδυ, μερικές... Αλλά εκεί τη στιγμή που περπάτησα, για να πω για εσάς, ήταν άσκηση ερμορή.
λόγω εγώ είμαι σωλούμενος στρατός, παλιά. Και έκανα με έναν τύπο, κοιτάω εγώ και πετάνε χαμηλά, λέω ότι σε μια Ιταλία πέρασε. Μετά είδα ένα αεροπλάνο από την Ισπανία. Και μετά είδα αεροπλάνο από την Ιμαράτη. Και μετά τα είδα το Λίνα, δυστυχώς τα είδα το αεροπορία της Ελλάδας. Και ήταν την άσκηση, κάνει την άσκηση, εκεί πάνω του Λωρίδα στις Γάζες. Εμείς δεν έχουμε τάξη, δεν έχουμε αεροπλάνο. Δηλαδή αυτό το θέμα που λέμε κυβέρνηση είναι συντάξει. Εγώ προσωπικά, εγώ Έλληνας, είναι η Ελλάδα, είναι η πατρίδα μου. Εγώ πρώτη φορά έρθα το 82 με τραυματίες, ήταν Μπαμπανδέριο και το Αραφάτ. Έμενα στο 301, ένα μήνα και έφυγα. Μετά γύριζα εδώ και τα παιδιά, η γυναίκα μου, η Ελληνίδα, έχω και τρία παιδιά. Και πάνε στρατός όπως εσείς. Για μένα δεύτερο πατρίδα εδώ, αλλά δεν μένω εδώ τακτικά. Τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο καλά, δηλαδή, γιατί η γυναίκα μου μιλάει και αραβικά. Ελληνίδα και μιλάει αραβικά. Και εγώ λέω τι γίνεται. Γιατί αυτά τα αεροπλάνα πετάνε στο τουλάχιστον πάνω του Γκάζα. Εγώ μπάλωσα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Όχι μόνο η Ελλάδα, και η Ισπανία, και η Ιταλία, και η Ιμαράτη. Αυτό ήθελα να πω, αυτή την εμπειρία δικά μου εκεί. Τώρα, εγώ και έχω εμπειρία με εμένα στο Λίβανο. Όπως θα ακούσει τώρα, λένε ο κόσμος να πάει από τον βόρεια στο νότιο. Και το χτυπάνε στο μέση. Και στο νότιο Λίβανο, το 82, αυτό έχει σχήμα. Που μάζεψαν, είπαν του κόσμου να φύγει και φύγανε ο κόσμος στους δυνάμεις γεμένων εθνών. Στο νότιο Λίβανο, ένα σχολείο, τσακ, τα χτυπήσανε. Τα σκοτώσανε. Και αυτό έχει συμβεί και το 2000 στο Λίβανο. Που ήταν ο οργάνωσης ο Χεζμπαλά, κατάριζε το νότιο Λίβανο από την κατοχή. Και άστα μετά το 2006, άλλο μήνυμα. Εμείς τώρα λες να πούμε να πάμε βόρεια ποιος νότια ή νότια ποιος βόρεια. Εγώ να πω εσάς, τα πτώματα τώρα είναι στον δρόμο και να πω εσάς τα γάτσες και τα σκυλιά τρώνε τα πτώματα. Τώρα μπορεί να το πιστεύω. Αυτό συνέχεια από τη φωτογραφία που στείλει για μένα τα παιδιά εκεί και συγκινείς, αυτό που είναι. Δεν χρειάζεται να πω τι κάνουν. Βάλουν νοσοκομεία, παιδιά, γυναίκες. Αυτό είναι στο θρησκείο τους. Γιατί αυτό και στο Λίβανο. Τον πόλεμο στο 80, το 81 και το 82 και τον πόλεμο στο 2000 και τον πόλεμο στο 2016 και το 2006. Αυτοί εχτυπάνε τα παιδιά και γυναίκες για να γονατίζει το στρατός. Αυτή είναι στη θρησκεία τους και είναι, αυτό είναι στο στρατός δικά τους. Λέει, εμείς να σκοτώσουμε οι γυναίκες και τα παιδιά και το φαντάρος είναι, ξέρω εγώ, μόνο ακούει, τα γονατίζει, τα φοβάται. Αυτό που κάνουν τόσα χρόνια. Εγώ δεν θέλω να πω πολιτικά τι είναι η κατοχή, δεν είναι κατοχή. Εμείς για πρώτη φορά, εμείς πολεμάμε στην πατρίδα μας. Και αυτό ή εμείς αρχίζαμε ή αυτοί συνέχεια αρχίζουν και πετάνε και χρησιμοποιούν για μας. Ό,τι να μαζεύσει λίγο δύναμη, μπαμ και κάτω. Σε ένα χτίζεις. Αυτό το πρόβλημα εξακάθαρα. Όλοι ο κόσμος, κυβερνήσεις, όχι λαοί, φαίνεται αντίθεμα. Όλοι λέγαμε ότι είμαστε τόσο μεγάλη δύναμη και δεν έχουμε καθάρι. Καράβια, αεροπλάνα, δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε εγώ. Κυβερνήσεις, δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Και μέχρι να πω εσάς, και το αραβικό κόσμος και το μουσουλμανικό κόσμος, δηλαδή, δεν μιλάει. Δεν μιλάνε κυβερνήσεις, δηλαδή. Δηλαδή,
χώρες με πληθυσμούς και ελευθερία, πώς δεχτούν αυτό. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά. Μπορεί να είμαστε σήμερα εμείς, αλλά μπορεί να εσάς για εσάς αύριο. Ή δεν είναι εσείς, μπορεί άλλοι να είναι. Και ευχαριστώ πολύ. Ένα χρόνο μετά την διχοτόμηση της Ινδίας.
διχότομη της Ινδίας, της Παλαιστίνης, της Ιρλανδίας, της Κύπρου, πολύ ταιριά στα όλα αυτά. Και σε μια περιοχή του κόσμου όπου δύσκολα θα περνούσε αφαίρετη καταστροφική του δράση. Τώρα, η ελκυστική αυτοκρατορία είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί το αντικειμενικό τη όριο είναι η γενοκτονία των γηγενών. Στην Αμερική και την Αυστραλία το εγχείρημα πέτυχε. Διότι οι γηγενεί γενοκτονήθηκαν. Στην Νότια Αφρική και την Αλγερία αυτό δεν κατέστη δυνατό. Και το εγχείρημα απέτυχε ακόμα και με καθυστέρηση λόγω χάρη 130 ετών. Και αποτελεί μια από τι πολλέ κακεντρεχεί επινοήσει τη ιστορία ότι και σε αυτά τα παραδείγματα οι πρωταγωνιστέ ήταν συχνά διωκόμενοι. Ήταν διωκόμενοι οι Αφρικάνες, ήταν διωκόμενοι οι Πουριτανικοί πολιτές κτλ. Αλλά η μεγαλύτερη κακεντρέχεια της ιστορίας φαίνεται πως είναι η αντιστροφή του ρόλου που παίζει το σημαίνω της εβραϊκότητας. Στην εποχή της αναδυόμενης νεωτερικότητας και της συγκρότησης των εθνικών κρατών, το εβραϊκό ήταν εκείνο το νοούμενο ως μη αφομοιώσιμο και μηδέποτε νομιμόφωνο στοιχείο, αυτό το μόνιμο υπόλοιμα που διαρκώς υπενθύμιζε το μη ολοκληρώσιμο της συγκρότησης του έθνους. Ένα στοιχείο χαρακτηριστικά ομαδικό, όπως και η Ρωμά, τα έτερα από ρωμανικά θύματα του ναζιστικού ολοκαυτώματος, αλλά σε αντίθεση με αυτούς, όχι οράτο ως μειονότητα, αλλά το νομιακό αντικείμενο κάθε λογικής συνωμοσιολογίας. Και να θυμίσω ότι τα δύο γεγονότα που κατεξοχήν ερμήνευσε εντός εισαγωγικών αντισημιτισμός είναι βεβαίως η Γαλλική ή η Οκτωβριανή Επανάσταση. Δια των ιδεολογημάτων του Εβραίου-Τεκτονισμού και του Εβραίου-Πολυσεφικισμού. Διότι ακριβώς αυτό το στοιχείο που δεν χωρούσε στην Ευρώπη βρήκε αργά η γρήγορα την προοπτική του, ιδίως στις τεράστιες πληδιακές εβραϊκές μάζες στα ανατολικά της Υπήρου, στην διεκδίκηση της καθολικής κυραφέτησης. Για την κίνηση και την κατάργηση του τύπου του γκέτο γίνεται μέσα στο κράτος. Όταν αυτή η πολιτική απειλή για την αναπληρωμένη λύση συναντήθηκε με τον βιολογισμό, πολύ δημοφιλή σε εποχές απεικιακής εξάπλωσης, τον βιολογισμό της ιεράρχησης των φυλών, η κατάληξη ήταν βιομηχανικά και γραφειοκρατικά οργανωμένη, γι' αυτό είναι η μοναδικότητα του ολοκαυτώματος, εξόδωση πληθυσμών νοούμενων ως περιττών. Μιλάμε δηλαδή για την εισαγωγή στο ευρωπαϊκό έδαφος της φιλετοποιημένης λογικής και της μαζικής βίας με την οποία πραγματοποιήθηκε η αρχαιακή εξάπλωση της Ευρώπης προς τον υπόλοιπο κόσμο. Ως εξυπηρέτηση άλλωστε εν προκειμένου ενός συγκεκριμένου σχεδίου γερμανικού απεικισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Αλλά σέρνουμε στο σήμερα και στην αντιστροφή για την οποία έκανα λόγο. Η επίκληση του δικαιώματος του Ισραήλ να υπάρχει και να αμήνεται, η επίκληση της εβραϊκότητας στον κυρίαρχο λόγο, του αντισημιτισμού ως πανταχού παρούσας μείζωνας απειλής που αποτελεί ίδιον των σπουδόχρονων και των αριστερών, συνήθως με την ίδια συνωμοσιολογική γλώσσα που άλλοτε προβάλλονταν η Εβραϊκή Αρχή. Μοιάζει σαν να αποκαθιστά μια ορισμένη εκδοχή του ιερού σε έναν κατά τα λοιπά και κοσμικευμένο και άψυχο κόσμο, να περιβάλλει με μια άλλο μυστικιστική σιωπηρή ευλάβεια το τελευταίο ένα από μήνα εγχείρημα επιτιστική αδικαιοκρατία και εξ αντιπαραβολή να ζωγραφίζει ω παδέγγελμα για το οποίο εξίζονται ίσω το αναθέμα στι μεσημερινέ διαδικασίε την αμφισβήτησή του. Και μοιάζει επίση να εγκαθιστά το ιδεώδε του πιο σκληρού εθνοτικού εθνικισμού στην καρδιά ενό κόσμου που παρουσιάζεται παγκοσμιοποιημένο, κοσμικό και φιλελεύθερο, ανεκτικό και οριζοντοποιημένο. Σαν ήταν αυτό το σκληρό κουτί που του επιτρέπει να βουλώνεται χωρίς να διαλύεται. Θα ήθελα να προσέξουμε κάτι. Δεν αναφερόμαστε σε κάποιο είδους ταυτότητα ή καταλογική σχέση. Το κρίσιμο δεν είναι η ύπαρξη πληθυσμών οριζόντων ως εβραϊκών. Αναφερόμαστε σε μια πολιτική ιδεολογία, είτε κάποιον που αναφέρονται στην εβραϊκή θρησκεία και καταγωγή, είτε των πολύ περισσότερων που δεν αναφέρονται, η οποία επιτρέπει στη Δύση συλλογικά να οικειοποιείται την πόζα του απόλυτου θύματος. Διότι τι πιο ταιριαστό από την εργαλειοποίηση στο όνομα μιας ψευδούς μεταμέλειας τη μνήμη των παλαιότερων δικών σου θυμάτων. Όμως εμείς φαντάζομαι βρισκόμαστε πάνω από το επίπεδο του διανοητικού και ηθικού πρωταγωνισμού που θα μας κατήλωνε στην ταυτότητα εκείνων των θυμάτων, σαν να αναφερόμαστε σε ιστορικά δεδομένα και όχι του μηχανισμού της θυματοποίησής τους, που παραμένει πάντα ενεργός με άλλοτε άλλους πρωταγωνιστές, σε μια εποχή μάλιστα που διόλου δεν λιγοστεύουν οι περίπτωτοι πληθυσμοί. Εφόσον συνέβη, μπορεί να ξανασυμβεί, ήταν η προειδοποίηση του Πριμολίου. Με αυτή την έννοια, δεν υπάρχει τίποτα το πιο σοκαριστικό, όχι απλώς από αυτά που συμβαίνουν στην Κάρτα, αλλά από το πώς τις δικές μας κοινωνίες, κοινωνίες σε ακροδεξιά στροφή και με αποθυμένα ξεπεσμένων αφοκιακών αυτοκρατοριών, υπολογούν την καλή ώρα. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η κανονικοποίηση της γενοκτονικής βίας και της εθνοκάθαρσης σε ζωντανή μετάδοση. Με αυτή την έννοια, η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης
η απροσχημάτιστη ποινικοποίηση της ίδιας της υπενθύμησης της ύπαρξης των Παλαιστινίων, άρα και της σημαίας τους, δείχνει σε ποιο χρήσιμο σημείο βρισκόμαστε. Εδώ είναι βεβαίως που θα επιστρατεύεται πάντα η καταγγελία του αντισημιτισμού, που αποτελεί όμως πια ένα κενό σημείο. Έχει γίνει ρητή η επαναπροσδόκηση της λέξης, έχει υπάρξει μια αποκοπή αυτό που ξέραμε ότι είναι το ιστορικά δημορφωμένο περιεχόμενό της και γενικώς όλη αυτή η κατάσταση περισσότερο παραπέμπει στον διάλογο της αλήθειας με τον Χάμπι Ντάμπι, ότι δεν πρέπει να αλλάζει το νόημα των λέξεων όπως νομίζεις. Το νόημα, απάντησε ο Χάμπι Ντάμπι, είναι πιο συντεταγωγικό. Και για να ολοκληρώσω από εκεί που ξεκίνησα. Δεν χρειάζεται να είμαστε πεντά προηγητικοί. Ένα κράτος απαρτχάιντ δεν έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Ένα κράτος γενοκτονικής βίας δεν έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Ένα κράτος θεμελιωμένο στη λογική της εξαίρεσης και της υπεροχής δεν δικαιούται να υπάρχει. Θα μπορούσε να υπάρξει στο πλαίσιο ενός μεγάλου συμβιβασμού, που κι αυτός δεν θα αποτελούσε ιστορικά τη δικαιότερη επιλογή, αλλά πάντως συναντά τη διεθνή συνένεση, με μια λύση δύο κρατών όπως ονομάζεται. Όμως οι αντικειμενικές προϋποθέσεις ανάδυσης μιας λύσης δύο κρατών ακυρώνονται καθημερινά επί του εδάφους, όσο κυλούν οι δεκαετίες που υποτίθεται ότι κυοφορείται μια προσομοίωσή της χωρίς αυθεντική παλαιστινιακή κυριαρχία. Άρα η επιλογή που πραγματικά μας τίθεται πλέον είναι ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εκλογές της λύσης του ενός κράτους. Είτε του κράτους απαρτχάιντ με αρκή ή όχι και τόσο αρκή όπως λέμε εδώ που είναι εθνοκάθαρση, όσο το Παλαιστινιακό επιχειρείται να παραμείνει ενταφιασμένο, είτε του αυθεντικού διεθνικού κράτους όπως το διεκδικούν οι αγωνιστές προβλημένων από το προηγούμενο της Νότιας Αφρικής. Σε όσους αντιλέγουν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφιαλτικά δύσκολο, υπενθυμίζω ότι δεν αποδείχθηκε λιγότερο δύσκολη τόσες δεκαετίες η υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών. Και σε κάθε περίπτωση, για να το πω πιο ομά, η ΙΤΑ μπορεί να δράσει διαπαιδαγωγητικά σε κοινωνίες αυτοαπορροφημένες από τη φαντασίωση της απόλυτης εξαίρεσης και υπεροχής. Μέχρι τότε, γεγονότα σαν αυτά της 7ης Οκτωβρίου, μας δείχνουν ότι το Παλαιστινιακό μπορείς να το κλείσεις, μπορείς να το αφήσεις να διαιωνίζεται κακοφορμίζοντας, αλλά δεν μπορείς να το ενταφιάσεις. Όπως Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ νομίζαν ότι είχαν σχεδόν καταφέρει με τις συμφωνίες του Αβραάμ και του Ελβίσης. Και ενώ γινόμαστε μάρτυρες του ρίσκου να πραγματοποιηθεί η εθνοκάταση 2 εκατομμυρίων από την Λωρίδα της Γάζας, και ενώ παρακολουθούμε το ρίσκο μιας περιφερειακής διεύρυνσης αυτής της σύγκρουσης, η αίσθηση που προσωπικά συμπεριφέρω είναι ότι ο Οκτώβριος του 2023 σπράγισε το μη βιώσιμο, μέσω πρόθεσμα, κάποιο πρόθεσμα, όπως θέλετε, πείτε το, του κράτους του Ισραήλ ως αυτό που είναι, ως αυτό που τώρα υπάρχει. Ευχαριστώ. Πλημμύρες, τα τέμπη, με ανθρώπινη ζωή δεν αξίζει τίποτα.
Και πολύ, με πολύ έπρακτο τρόπο το βλέπουμε στις δηλώσεις των Ισραηλινών αξιωματούχων μιλώντας για τους Παλαιστίνιους ως ζώα, ότι δεν αξίζουν ούτε καν ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί αυτές είναι οι τελευταίες δηλώσεις, ότι πρόκειται για ζώα ανθρώπου, ούτε καν ανθρώπινα ζώα. Τον βομβαρδισμό τους ελεύθερους σκοπευτές που χτυπάνε νοσοκομεία χθες το βράδυ, πέθαναν όλοι οι ασθενείς στην εντατική, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά που είχαν γεννηθεί προώρα στην εντατική του νοσοκομείου Ισίφα, το οποίο ξέμεινε από ηλεκτρισμό, από καύσιμα της γεννήτρης και από ιατρικές προμήθειες. Με αυτή την έννοια, η 7η το Οκτώβρη είναι ένα σημείο καπής για όλους. Και πρώτα και κύρια για τον μεγάλο πρωταγωνιστή αυτής της εξίσωσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα εξηγήσω για το λέω αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο η απλή βοήθεια, οι πολύ στενές σχέσεις, τα 5,8 εκατομμύρια των Εβραίων των ΗΠΑ, σχεδόν ως υποπληθυσμός του Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχει ένα Ισραήλ μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε εισαγωγικά υπάρχει. Η στενή οικονομική και στρατιωτική σχέση, ο βραχίων μας της αμερικάνικης πολιτικής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής για όλους τους σχεδιασμούς από τη δεκαετία του 50 και μετά, και αυτό μπορεί να αποδεικνωθεί, μπορεί να αποτυπωθεί στον πίνακα, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση στα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80 και αυτή τη στιγμή έχουμε ξανά φτάσει στο επίπεδο με τις πρόσφατες και πρόσθετες βοήθεια σε στρατιωτικό υλικό, στρατιωτικές χρηματοδοτήσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τρομακτικές αντιδράσεις εντός της ΗΠΑ, ακόμα και από το ίδιο το κατεστημένο του State Department με την παρέτηση και του ανθρώπου που είναι ειδικό για τα κονδύλια, για τα όπλα και ειδικό για το Ισραήλ, για την στρατιωτική βοήθεια. Και αυτό έχει να κάνει συνολικά με το πώς η Δύση και ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι με το Ισραήλ είναι μια οσμοτική σχέση σε όλα τα επίπεδα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, υπάρχει αυτή η σχέση χρηματοδότησης και κοινής πολιτικής μεταξύ Ισραήλ, είπα, ακόμα και σε καθημερινό επίπεδο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εκτός από τη στρατιωτική βοήθεια, τις διάφορες σχέσεις που υπάρχουν, και υπάρχει και μία συνεχής χρηματοδότηση από την εβραϊκή κοινότητα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ. Με βάση τα στοιχεία, αυτή τη στιγμή δεν τα έχω. Με βάση τα στοιχεία, ήταν το 2015 στο 35,6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτό είναι την εβραϊκή κοινότητα προς ΗΠΑ. Τα οποία βέβαια έχουν πάρα πολλές μορφές. Μπορεί να έχουν άμεση με εμβάσματα, να έχουν είτε με υποτροφίες είτε με εκδηλώσεις. Τα πάντα. Υπάρχουν πάρα πολλοί εβραϊκοί και πολύ ισχυροί οργανισμοί. Είπαμε κύριο το IPAC, το οποίο συσσαγωγικά είναι αστείο ότι κανένας πρόεδρος τον είπα δεν βγαίνει αν δεν περάσει από το IPAC και πάρει το πράσινο φως. Το 2015 φτάσανε στα 35,6 δις, την 6 Οκτωβρίου φέτος ήταν μόλις 5 δις. Και αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην αντιμετώπιση της εβραϊκής κοινότητας μέσα στη ΣΥΠΑ, απέναντι στο ίδιο το Ισραήλ. Μια πολύ διαφοροποιημένη και ριζοσπαστικοποιημένη θέση, η οποία συμβαδίζει και με άλλες ριζοσπαστικοποίησεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη αντίδραση που υπήρξε παγκοσμίως ήταν από τα πανεπιστήμια τα αμερικανικά.
και κυρίως από το Χάρβαρντ, νομίζω ότι περισσότερο ίσως έχετε ακούσει τι έχει συμβεί με το Χάρβαρντ, όπου κάνατε μία βίσα και είχαμε και το είπανε στις 12 Οκτώβρου και όλα είναι η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση αντίστασης. Αντίστασης σε συμπαράσταση στο Παλαιστινιακό λαό και σε συμπαράσταση και στην αντίσταση μέσα στην Παλαιστίνη. Το οποίο και εκεί είναι ένα σημείο καμπής όπου επειδή ακριβώς μάλλον τον Αλεξίπτωτο δόθηκε το πράσινο φως για τις διώξεις. Δεν πτώησαν μέχρι τώρα κανένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έξω από το προξενείο του Ισραηλινού στο Σικάγο, γίνονται συγκρούσεις. Είναι Εβραίοι των μεσοδυτικών πολιτιών και σύμμαχοι τους, έτσι ονομάζονται, όλο αυτό το κίνημα που έχει πια δημιουργηθεί, με τους Αμερικανούς, την Αμερικανική αστυνομία, η οποία προσπαθεί να προστατεύσει, μάλλον να αποτρέψει ενδεχομένως μια κατάληψη, ενδεχομένως τη μη πρόσβαση στο Ισραηλινό προξενείο. Παράλληλα, Εβραίοι ραβίνοι στην Ουάσιγκτον διαδηλώνουν. Αυτή η εικόνα που μας ήρθε από την πρώτη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε ένα μανιτάρι, σαν μια έκρηξη, όπως και αυτή η έκρηξη που ήταν να υπάρξει στην Παλαιστίνη και αναμενόταν. Και γι' αυτό από το Μάιο 140 αμερικανικές οργανώσεις είχαν καταλήξει ήδη σε πρόγραμμα δράσης που κρατούσε όλο το καλοκαίρι όσον αφορά τους επικισμούς και όσον αφορά την κατοχή, ενάντια στην κατοχή. Εκεί υπήρξε ένα μανιτάρι που κατέληξε, αυτά είναι τα στοιχεία που βλέπουμε από τις 7 Οκτώβρη μέχρι τις 27 Οκτώβρη. Ένα infographic όπου αναφέρει που γίνανε διαδηλώσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό πλειοψηφικά σε χώρα να είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε 20 μέρες, 600 διαδηλώσεις. Και δεν μιλάμε για άλλες δράσεις. Η δουλειά που έχει γίνει είναι πολύχρονη. Έχει γίνει συνδυαστικά, συντονισμένα με το BDS, το Boycott Divestiture, όσον αφορά δηλαδή το boycottage και τις αποεπενδύσεις επιχειρήσεων προς το Ισραήλ, με φοιτητικές οργανώσεις, με οργανώσεις μουσουλμανικές, έτσι είναι, μουσουλμανικές, τον είπα δηλαδή, με φυσικά τις Εβραϊκές Φωνές για την Ειρήνη, μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 1996 και έχει στο διοικητικό του συμβούλιο τον Νοα Τσόμσκι, τη Τζούντιθ Μπάτλερ, την Ναόμι Κλάιν, ακαδημαϊκούς, έχει πάρα πολλούς. Έχει ριζοσπαστικοποιηθεί με τα χρόνια με ένα σημείο πρώτης ένωσης να είναι το Ferguson το 2014 όπου εκεί έχουμε την πρώτη εξέγερση για την καταπίεση των μαύρων όπου και οι Εβραίοι βρέθηκαν στο πλευρό των μαύρων και οι Παλαιστίνοι. Είναι χαρακτηριστικό το Ferguson αποτελεί σημείο τομής το 2014, γιατί μετά από λίγο συνέβη και ο πόλεμος στη Γάζα άλλη μια φορά, όπου οι βόμβες που χτυπάγανε την Γάζα, όπως και τώρα, ήταν Αμερικανικές, made in USA, και τα χημικά που χτυπούσαν τους διαδηλωτές της ΣΥΠΑ, ήταν made in Israel. Δε ο αστυνομικός διευθυντής, ο επικεφαλής, τέλος πάντων, στο Ferguson, ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ. Η δεύτερο σημείο τομής ήταν το Study Group. Εκεί είχαμε τους ηθαγενείς που είχαν ξεσηκωθεί ενάντια στον αγωγό τους που παίρνει για τα εδάφη τους, που ουσιαστικά τους εκδίωχνε εδάφη που υποτίθεται είχαν παρακολουθεί το 1851 προς τους ηθαγενείς πληθυσμούς πρώτους λαούς των ΗΠΑ. Και για λόγους, φυσικά, ότι πρέπει να δημιουργηθούν έργα, να δημιουργηθούν αυτά, να περάσει ο αγωγός πετρελαίου, γιατί έχουν θέματα, γιατί είπα, πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουν τις
τις ενεργειακές τους ανάγκες και να μην έχουν ανάγκη κανέναν άλλο, θα εκδιωνόντουσαν είτε βία, είτε μέσω διαφόρων τρόπων, ήδη είχε γίνει μεγάλο κομμάτι θα φαγές της γης. Εκεί βρεθήκαν πάλι όλοι. Και η μαύρη κοινότητα και οι Εβραίοι. Και είναι χαρακτηριστικό στις περιοχές όπου τώρα γίνονται διαδηλώσεις στη ΣΥΠΑ, παραδείγματος χάρη στη Μινεάπολη, οι επικεφαλής των φυλών του ΣΥΟΥ, χορεύοντας τον χώρο του πολέμου, πρωτοστατούσαν στις διαδηλώσεις, ήταν στην κορυφή. Η διαστάση του κινήματος των ΗΠΑ αγγίζει τις ίδιες τη ΣΥΠΑ στο εσωτερικό του. Δεν αφορά μόνο την Παλαιστίνη και τη Γάζα. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω είναι σαν μια αναβίωση του American Movement της δεκαετίας 60-70. Όπου τα δικαιώματα δεν αφορούν μόνο τα δικαιώματα, αλλά έχουν αποκτήσει πολύ πιο καθαρό ταξικό πρόσωπο, όπως κάποτε είχαν πάλι τους μαύρους πάντες σε κάποιες οργανώσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ταξικό πρόσωπο. Και μία ακόμα διαφορά είναι ότι αν το κίνημα αυτό το American Movement έφτασε στην κορύφωσή του, εκδιώθηκε, έτσι, όσο δεν ενσωματώθηκε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν μπορεί ούτε να, δεν μπορεί να ενσωματωθεί, άρα θα εκδιωθεί. Χαρακτηριστικό είναι μία από τα συνδικάτα, γιατί συνδυάζεται με εργατικούς αγώνες, δηλαδή είχαμε για καιρό εργατικούς αγώνες, ας πούμε, για τη δημιουργία σωματείου στη Starbucks. Η Starbucks, λοιπόν, οι εργαζόμενοι ήταν από τις πρώτες που αντιδράσανε. Τα σωματεία πρωτοστήθηκαν να αντιδράσανε απέναντι στον βομβαρδισμό και στη σφαγή την αμοιραία που γίνεται στη Γάζα. Και στη Δυτική Όχθη, γιατί δεν είναι μόνο η Γάζα, είναι και η Δυτική Όχθη. Και αμέσως απαγορεύτηκαν. Στα πανεπιστήμια, όπου έχει γίνει φοβερή εργασία και έχουμε και μία αλλαγή ανάδειξης του φαινομένου του Ισραήλ σε μία, μάλλον όχι του φαινομένου, του Ισραήλ σε μία νέα του διάσταση, αυτή που είπε και ο Κώστας, έχει γίνει μέσα από πάρα πολλή δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια και με το κίνημα BDS και με τα φοιτητικές ενώσεις και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μόνο ακαδημαϊκή καριέρα. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό εκτός των ΗΠΑ είναι ότι οι άνθρωποι έχουν πολλαπλούς ρόλους, είναι μιλήταν. Δηλαδή, ο διανοούμενος καθηγητής πανεπιστημίου δεν είναι μόνο διανοούμενος καθηγητής πανεπιστημίου, μπορεί να είναι οτιδήποτε, δηλαδή ανά πάσα στιγμή. Εγώ έχω φίλους και συντρόφους οι οποίοι την ίδια ώρα, ας πούμε, πάνε στη Φιλαδέλφια κάποιος, ας πούμε, που πάει και να πάει μαζί με τους αστέγους. Δουλεύει εκεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι που. Και αυτές οι διασταυρώσεις των τρόπων είναι που γίνεται κάτω από τον grassroots movement που λέμε στη βάση γίνονται αυτές οι διασταυρώσεις και οι συνθέσεις. Έχουμε συνδικάτα, δηλαδή που έχουν μπει επίσης στον αγώνα στην Google. Οι εργαζόμενοι, κυρίως Εβραίοι και Μουσουλμάνοι, κάνουν πάρα πολύ δουλειά ώστε να σταματήσει το censorship, δηλαδή αυτή η απαγόρευση, είτε με τους μέσους αλγορίθμων, είτε με κατέβασμα σε λειτουργών κτλ. Δηλαδή, τουλάχιστον να πούν ακριβώς τι συμβαίνει, ποιες σελίδες, γιατί διώκονται, τι παίρνει, δηλαδή προσπαθούν. Και επίσης η Google έκανε ένα σωματείο σχετικά πρόσφατα τα τελευταία χρόνια. Στα πανεπιστήμια επίσης συνδέεται με τον αγώνα επί ένα χρόνο που είχε γίνει όσον αφορά τις αμοιβές των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, οι οποίοι δουλεύουν στα πανεπιστήμια. Οι λιμενεγάδες του Σαν Φρανσίσκο ξεκίνησαν να αποκλείουν οπλικό και καράβι που παραλαμβάνουν οπλικό εξοπλισμό που θα πήγαινε στο Ισραήλ. Σε συνδυασμό και αυτό που πλέον έχει διαδοθεί παγκόσμια, με αποτέλεσμα πήγε μετά στη Βαρκελόνη. Έχουμε στο Σίδνεϊ θέσει αποκλεισμό και ναυτικό ακόμα και με φουσκωτά. Και κόσμο στην προβλήτα, γιατί και η Αυστραλία έχει. Ένα άλλο σημείο που έχει είναι και οι εργαζόμενοι στον τύπο.
Και αυτό ίσως θα πρέπει να μας προβληματίζει γιατί στην Ελλάδα δεν είναι διαφορετική η εικόνα ιδιαίτερα και στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι χειρότερη στην Ελλάδα. Ότι ειδικά οι εργαζόμενοι στο New York Times, γιατί έχουν φτιάξει ένα σωματείο Writers Against the War, δηλαδή όλοι οι γραφιάδες εναντίον του πολέμου, όπου την Παρασκευή καταλάβαμε τις New York Times και το Σάββατο η συγκέντρωση μεγάλη που έγινε, που ξεκίνησε από το κέντρο και πήγε στους New York Times, είχε να κάνει στη σχέση με την πολιτική, την μεροληπτική υπέρ του Ισραήλ και την παρουσία του γεγονότος. Αυτό που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στη ΣΥΠΑ ανησυχεί εξαιρετικά την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Γιατί μπαίνουμε, εντάξει, εμείς οι δραχυνατζίδες τα λέμε, θα έχουμε και προβλήματα την χρονιά σε λίγο. Ήδη λένε δεν παίρνει ψήφο. Ο Κορνέλ Βουέστ, μορφή, ο αδελφός Κορνέλ Βουέστ, μορφή, καθηγητής, πολιτικός φιλόσοφος, πρώην καθηγητής του Χάρβαρντ, μιλούσε χθες από την Ηνωμένα Έθνη, θα είναι υποψήφιο στους τρεις υποψηφιότητα. Το σύστημα απαγορεύει ουσιαστικά τρίτη υποψηφιότητα εκτός του Δημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Κόμμα. Και ήταν σαφής. Και νομίζω ότι εγώ με αυτό θα κλείσω. Ότι αυτή τη στιγμή είμαστε με τα αδέλφια μας, τους Εβραίους και τους Παλαιστίνιους. Στόχος μας είναι να σταματήσει η σφαγή. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνουμε στην Γάζα. Και μετά θα πάμε στο επόμενο, όποτε είναι. Αλλά πρώτα πρέπει να σταματήσει η σφαγή στην Γάζα και να υπάρξει λύση. Αλλά αυτή τη στιγμή εκεί. Δηλαδή, είπα από εδώ και πέρα, μπαίνουμε σε μία τραπό πολύ περίεργη. Πολιτικά εννοώ. Το μόνο που του σώζει είναι ότι είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη ακόμα στον κόσμο. Αλλά μπαίνουμε σε μία τέτοια τραπό εσωτερικά. Και ενδεχομένως αυτό το κίνημα που δεν πρόκειται να σταματήσει από τη στιγμή που έχει κατέβει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε πανεπιστήμιο, ακόμα και στην νηπιαγωγεία, δεν μπορεί να σταματήσει. Γιατί συνδέεται με όλες τις καταπιέσεις του κόσμου. Συνδέεται με τον ενδημικό ρατσισμό απέναντι στους μαύρους. Εξάλλου η εβραϊκή κοινότητα, τον είπα, έχει πολύ μεγάλο δεσμό με τη μαύρη κοινότητα. Τα γκέτο της δεκαετίας του 20 στο American Movement εναντίον είτε στο Μισισίπι, όχι όλοι, προφανώς, αλλά και με τους μαύρους πάντυρους. Και αυτή η γραμμή συνεχίζεται και ταυτοχρόνως είναι οι γυναίκες, το φεμινιστικό κίνημα, είναι οι ηθαγενείς και φυσικά είναι τα συνδικάτα που επιχειρούν μια νέα αναγέννηση του συνδικαλιστικού κίνηματος της ΥΠΑ με διαφοροποιημένες μορφές όσο το δυνατόν μπορούμε να το πούμε σωματείων για διεκδίκηση δικαιωμάτων. Και αν υπάρχει σε αυτό το πολύ άδικο πόλεμο και άνισο με την έννοια ότι οι Παλαιστίνοι δεν έχουν στρατό, έχουν ένα μικρό στρατό μέσα, δηλαδή τις δυνάμεις αντίστασης, και ένα τεράστιο στρατό που είναι επιμελητηρική υποστήριξη που έχουν από όλο τον πλανήτη και τα κινήματα, και ειδικά μέσα στη ΣΥΠΑ. Και είναι γνωστό ότι για να κερδίσει ένα πόλεμο πρέπει να έχει την ολυμπιακή υποστήριξη. Αν δεν την έχει, δεν το κερδίσει. Και γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι. Και την πρόσκληση σε μια πράξη αλληλεγγύη.
ενεργείς οπωσδήποτε στο μαχόμενο και σφαγιαζόμενο παλαιστινιακό λαό. Σήμερα πιο αναγκαία, πιο επίγουσα παρά ποτέ στάση που πρέπει να κρατήσει όποιος θέλει δικαιοσύνη και δραστηριά για ολόκληρο να προβλέπετε. Και ταυτόχρονα πιστεύω ότι είναι απαραίτητος ένας προβληματισμός. Θα συμφωνήσω με ένα που είναι το πρώτο σημείο που ήθελα να βάλω από με το σημείο που έχουμε και σήμερα. Ότι αυτό που ζούμε μετά τις 7 Οκτώβρου 2023 και τον πόλεμο που ακολουθεί, για μένα ένα επαναστατικό λαϊκό πόλεμο ενάντια στους εχθρούς του Παλαιστινιακού λαού, δεν είναι απλώς μια μικρή συγκρουσία, μια ακόμα. Αυτό που σημαίνει είναι μια τομή, νομίζω αυτό στην πριν, εμβέλειας και στην περιοχή αλλά προφανώς παγκόσμια. Τίποτα δεν είναι ίδιο μετά τις 7 Οκτωβρίου. Αυτό ας μας προβληματίσει και ωραία, γιατί αν θέλουμε πραγματικά να σταθούμε αποτελεσματικά στο πλευρό ενός μαχόμενου, καταπιασμένου και ξαναζόμενου λαού μέχρι τη νίκη, η οποία είναι όσο ποτέ ζήτημα ζωής ή θανάτου για αυτό το λαό, πρέπει κάθε στιγμή να ανανεώνουμε τα θεωρητικά, πολιτικά και πρακτικά μας όπλα σε σχέση με το τι συμβαίνει. Δεν αρκεί να επαναλαμβάνουμε τα σωστά, σε μεγάλο βαθμό συνθήματα που λέγαμε από τότε που κατεβαίνουμε στους δρόμους ή στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστινιακής Επανάστασης. Όσον αφορά τελικά, μεγάλος ή απεντός χούντας, έχουμε άμεσους δεσμούς. Η μόνη φράση είναι η αυστηρή, που ξέρω, στα αραβικά είναι το «Θαύρα, θαύρα, χάτε μάσα». Επανάσταση, επανάσταση, μια φωνή. Ένα σύστημα που καλό είναι να μην ξεχαστεί. Γιατί μονάχα η επανάσταση μέχρι την νίκη να φέρει την ειρήνη. Όσο και σας φαίνεται, οι υπέρνες ορισμένους εξτρεμιστικών. Γιατί λέω την ιστορική τομή. Όπως στην Ελλάδα, η Χρυσή Καπίδη θα πάρω μια άλλη πλευρά. Στις 22 Σεπτεμβρίου, ελάχιστες μέρες, για να μας πω σε μια πριν από 7 το πρωί, ο Μακελάρης Μπιντι Νετανιάου μιλούσε στον ΟΗΕ και παρουσίαζε ένα χάρτη. Όπως την προηγούμενη φορά που είχε παρουσίασε ένα άλλο χάρτη, που έλεγε τότε σας παρουσίασε μια κατάρα, και η κατάρα για αυτόν είναι το Ιράν, ενώ τώρα λέει σας παρουσιάζω ένα χάρτη που είναι ευλογία. Και παρουσίασε ένα πράσινο χάρτη, όπου έχει εξαφανιστεί κάθε παλαιστινιακή παρουσία. Το γνωστό σύνθημα από το φρονταρίδο του Δεσί, από το ποταμό στη θάλασσα, είναι το Ισραήλ το ποταμό στη θάλασσα. Εντάξει, χωρίς καμιά, έστω και αυτά τα κατακαιρματισμένες, το διαμερισμένη παρουσία Παλαιστινίων που έχουν μείνει. Πέρα από τα εκατομμύρια εκτός, δεν έχουν ακόμα το δικαίωμα επιστροφής που πρέπει να είναι απαραίτητα στην καμπάνια μας υπέρ των Παλαιστινίων, να μπορούν να επιστρέψουν στις αιστείες τους. Από τους οποίους τους πέταξε την άδεια και κάθε επόμενη καταστροφή δεν πρέπει να γνώσουν. Λοιπόν, στις 22, έλεγε αυτή τη νέα μέση ανατολή. Και μάλιστα προανάγγελε έναν διάδρομο ειρήνης και ευημερίας που πήγαινε από το Ντουμπάι διαμέσου στο Ισραήλ σε όλα τα λιμάνια της Νότιας Ευρώπης. Μαζί και στα δικά μας, οι πιο ανακοινές τα δόντια. Λοιπόν, λίγες μας, δύο μέρες μετά, στις 24, Σεπτεμβρίου 2023. Ελάχιστο χρόνο πριν τις 7. Ο Τζεκ Σάλεβαν, ο οποίος είναι ο σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας
του Steve Jobs, του Joe Biden, και ο οποίος αναγνωρίζει τα πάντα, ακόμα και το νέο οικονομικό δόγμα, το νέο κονσέπτ του Washington Consensus, ο οποίος το ανάγκηκε, έχει στρέφει ενδικοποιηθεί και λεγόμενη πολιτική οικονομία, έτσι υπόψη. Έχει γίνει όπλο για πολλά. Λοιπόν, πάντα παρόλα αυτά, στις 24 του Σεπτέμβρη, ο Τζακ Σαλαμάν δήλωσε ότι ποτέ η Μέση Ανατολή δεν ήταν πιο ήρεμη από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όταν είχαν χτυπηθεί οι δίδυμοι πύργοι στη Νέα Υόρκη. Μετά ξέρετε τι ακολούθησε. Γεγονός είναι ότι η στρατηγική της Αμερικής για παγκόσμια ηγεμονία, ιδιαίτερα μετά από όσο ξεδιπλώνεται η σπήρα μιας άδικης ακόμα παγκόσμιας κρίσης μετά από το 8, και κάνει αυτή την παραπέμπτη, προηγείται βέβαια, να είναι πολύ έκτακτη. Είδε και ο Ομπάμα, μιλάγανε για την τοπία που ετοιμάζεται, τη στροφή προς την Ασία, απαγκίστρωση από μια Μέση Ανατολή που αποδείχθηκε και γινόταν και από ό,τι πάντα στο Βιετνάμ, μετά από φτάσκο στο Αφγανιστάν και το χάος στο Ιράκ και στις άλλες χώρες. Δηλαδή όλο το κομμάτι που έχει γίνει εκεί, της Μέσης Ανατολής, όπως έγινε ήδη στη διάρκεια του πρώτου παγκόσμιου υπερελιστικού πολέμου και της συμφωνίας Σάκης Πικό ανάμεσα σε αγγλογάλους υπεριαλιστές, που μέρος της ήταν και η συμφωνία Μπάλφορ του 17, για το πώς θα φτιάξουν μια νέα τάξη πραγμάτων οι μεγάλοι υπεριαλιστές της Δύσης μετά από τον πόλεμο, και θεωρούσαν απαραίτητο γιατί το κομμάτι είναι 17, έτσι. Με το λίγο είναι οι 10 μέρες που θα συγκλονίσουν τον κόσμο με τη νίκη της Επανάστασης του Σοβιέτ στη Ρωσία. Λοιπόν, και δεν μπορεί η γενικότερη εικόνα πρέπει να δει κανένας γύρω από την προϊστορία της συγκρότησης ενός προεγγεδερήματος του υπεριαλισμού, του παιδικού υπεριαλισμού, τότε των άδειων και των βάρων, στη συνέχεια τη δέντρα του 56 των Αμερικανών υπεριαλιστών, σε αυτή την κέρια από άποψη γεωστρατηγική και όχι μόνο για τα βέβαια της περιοχή. Λοιπόν, η παρακμή αυτή και η κρίση οδηγεί τον Αμερικάνικο υπεριαλισμό να προσπαθήσει να την ανακτήσει με πολέμους. Ας μην μιλώντας για την Παλαιστίνη, δεν πρέπει ποτέ να αποσιωπούμε την Ουκρανία. Τον πόλεμο του ΝΑΤΟ. Την αποκοιοποίηση της μετασοβιετικής Ρωσίας και όλες και το κομμάτι ασμάτης σύμφωνα με το δόγμα Μπρεζίνσκι. Λοιπόν, οι δύο αυτές πολεμικές συγκρούσεις αυτή τη στιγμή, η μία στην καρδιά της Ευρώπης και η άλλη στην καρδιά της Μέσης Ανατολής είναι αλληλένδερες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αν αρχίζει η ανοιχτή και την πλοϊκή το 2014 κλπ. Πολεμική σύγκρουση, το Αφγανιστάν, στο Αφγανιστάν οι Αμερικάνοι υπεριαλιστές γνωρίζουν το μεγαλύτερο εσυλίδι και φιάσκο που φτάνει και ξεπερνάει εκείνο που έγινε, εκείνη την αξέχαστη Πρωτομαγιά του 1975, όταν φεύγανε με τα ελικόπτερα από τις ταράτσες της πρεσβείας τους. Έτσι πέφτανε και τώρα από το Αφγανιστάν. Έχουν ανάγκη να απεγκλειστωθούν, να στραφούν στην Ασία όπου ο Κινέζοι προσβάλλοντες είναι ο κυρίως ανταγωνιστής τους. Και προς τα εκεί στρέφονται και για να κομματιάσουν την Ρωσία. Λοιπόν, τη στιγμή που έχουν προβλήματα, απέτυχε παταγωδός η νατοϊκή την Ουκρανική υπερβολή, η νατοϊκή αντεπίθεση. Την είπα να μισιάθει γιατί είναι καλοκαιρινή, που πάμε και μόνο τώρα και δεδεσμότα. Ήταν μια μεγάλη αποτυχία και ίσα ίσα τώρα που γίνονται οι συγκρούσεις κάτω, στη Μέση Ανατολή εννοώ, και έχει περάσει αντεπίθεση οι ρωσικές αεροδυνάμεις και οι δυνάμεις του Ντόνμπας. Είναι ένα φοβερό χτύπημα στον αμερικάνικο υπεριαλισμό και στη στρατηγική του για παγκόσμια ηγεμονία που βρίσκεται επαφιλούμενη. Και είναι φυσικά, και αυτό να φέρουμε στον Σάλλο, δηλαδή, που είναι ο Ιωαννίδη 24, αυτό συνδέεται επίση με την δήλωση του Άντα, του Μπλίνκ, στον ΟΗΕ, για τη νέα Μέση Ανατολή
γιατί θυμίζω ότι στην παραμονή του πολέμου ήταν με προεδρία του Βάιντεν να υπάρξει συμφωνία εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στον Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Πράγμα που ξεπερνάει κατά πολύ ό,τι είχε υποτύχει, υποτίθεται ο Τραμπ με τις συμφωνίες Αβραάμ, το Μπαχρέιν, τα Εμιράτα, το Μαρόκο, το Βασιλιά και κάτι τέτοια. Αν ήταν η Σαουδική Αραβία, θα ήταν κάτι άλλο. Αυτό απέτυχε. Δηλαδή και το λόγο να είναι και η γεωπολιτική στρατηγική σε παγκόσμια κλίμακα με κρίσιμα σημεία τη σύγκρουση με τη Ρωσία του ΝΑΤΟ, τη σύγκρουση Αμερικής ΝΑΤΟ Ισραήλ ενάντια στον Παλαιστινιακό και όλο τον αραβικό κόσμο. Εμείς είμαστε, όποιος στέκεται με το μέρος των Παλαιστινίων, δεν πρέπει ποτέ να προσέχουμε, οι λέξεις, ξέρετε, είναι πάντα επικίνδυνες. Και θα μπει πόλεμο σε Χαμάς Ισραήλ. Έλεος. Χώρια που ίδια η Εύωδος της 7 του Οκτώβρη, ναι, ήταν η ταξιαρχία Αλκασόν της Χαμάς, αλλά ήταν 14 άλλες Παλαιστινιακές οργανώσεις από πίσω, έτσι. Και άλλα. Λοιπόν, εδώ είναι μια σύγκρουση η οποία γίνεται μετά από αυτή το στρατηγικό πλήγμα που δέχονται. Μερικοί μέχρι να πούνε να φάνηκε ότι ο λεγόμενος άτρατος άλλο άτρατος Ισραηλινός στρατός την πάτησε. Συγγνώμη, αλλά το 2006 είχε πατήσει πανηγυρικά από τους ηρωικούς μαχητές της Χεζμπολάχ. Γιατί τότε ήταν μια φούστα η ενόμενη ένωπη και δεν είχαν τα όπλα που έχουν τώρα. Εντάξει. Για να μην έχω αηδίες. Εμείς βέβαια ξέρουμε όλοι σε κάθε πόλεμο η αλήθεια είναι η πρώτη που σκοτώνεται, έτσι. Εγώ διατείνομαι, όχι από τα διοργάνωση και είναι ένα διεθνές σοσιαλιστικό κέντρο που σαν ακόμη στο οποίο συμμετέχουμε, ότι το Ιράν δεν μπορούσε να βοηθούσε πιο πριν. Και είναι σίγουρα κορμός στον άξονα της αντίστασης και δεν προκαλεί. Αλλά δεν ήξερε την επίθεση της 7 του Οκτώβρη. Ούτε είχε σχόλια από την ήξερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάτι να διαρρεύσει, κάτι τέτοιο. Αλλά βέβαια υπήρχε από την άλλη μεριά και οι Αιγύπτιοι είχαν προειδοποιήσει τον Ελληνικό και ένα μέρος της συμπέτυχης της Μοσάδα. Αλλά εδώ μπαίνει το άλλο μεγάλο ζήτημα που δείχνει την ιστορική εξάρτηση του Σιωνιστικού Σχεδίου. Έχεις από το Γενάρη μέχρι τις 7 του Οκτώβρη του 23 εβδομαδιαίες διαδηλώσεις οι οποίες ογκώνονται από τον Ισραηλινό Εβραϊκό Πληθυσμό ενάντια στο δασικό προσκόμμα του Νετανιάχου και των φασιστών συνεργατόπουλου στους οποίους θα πέσει την κυβέρνηση και θα μπει φυλακή γιατί είναι ό,τι πιο διαφθαρμένο μπορεί να φανταστείτε. Έχουμε και εμείς τα δικά μας λαμόνια εδώ, άρα τίποτα προς εσάς αυτούς και το δράμα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι λόγω χρόνου είναι πάνω και εκεί να δώσω και μια συνέντευξη προς το project που μπορεί να το δείτε με περισσότερες λεπτομέρειες ή σε άλλες εταιρείες που μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την εσωτερική ρήξη μέσα στο ίδιο του Ισραήλ, το χτύπημα που δέχεται ο Νετανιάχου, τις διαδηλώσεις με κύριο σύνθημα ακόμα και το Σάββατο προηγούμενο, ακόμα και από οικογένειες που έχουν όνειρους και θύματα, τις 7 Οκτώβρη, να του λένε «Δίπλη, εσύ έχεις θέμα των παιδιών μου στην Κέντια», να συγκρούνται με την αστυνομία και αυτή τη φορά σε αντίθεση με τις προηγούμενες διαδηλώσεις που δεν βλέπαν τον ελέφαντο μέσα στο δωμάτιο, δηλαδή δεν μπορεί να έχει ελευθερία όταν υπάρχει κατοχή και καταδραματισμός από σαν λαού, να αγνοεί το Παλαιστινιακό και να του πειράζει μόνο οι δικές του ελευθερίες ότι θα στις φάει. Τώρα δεν ήταν πια, παρά ελάχιστα στις άλλες σημείες. Και μόνο μια κραυγή ακουγόταν που ήταν περικυκλώνος με την Ατενιά, φύγε, 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 φύγε. Κοιτάξτε, σε πολέμους πολλές αφανές είναι και πέρα από προσμένους λαός για ένα χιλιάδο λόγο, πάει και να είναι στην κυβέρνηση. Στο μεγάλο πόλεμο του 14-18, μόλις το 16 αρχίσαμε κινητοποιήσεις
πολιτών και στρατιωτών που μου έδεσε αυτιά του χιλιάδες. Ήταν προάγγελος βέβαια μετά από Οκτώβριο του 2017. Εδώ ξέρω να υπέρχεσαι αυτή τη πράγμα. Στην αρχή σκόρπια τέτοια. Τι πόλεμο θα κάνει. Ίσα ίσα. Είναι πεποίθηση και όχι μονάχα δική μου ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να σταθεί στον πόλεμο όσο μπορεί περισσότερο. Ακόμα και αν εξαφανίζει κάθε παιδί, γυναίκα ή άντρα ή γέρο στη Γάζα και γίνεται επίσης χτύπημα και στη Δυτική Όχθη και γίνεται και στην εντός της πράσινης γραμμής Παλαιστίνη, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχεις ακόμα και να τους φάει όλους που θα λέει ο δρόμος, αν μπορούσε να τη συνέχιζε το πρόβλημα. Γιατί από εκεί και πέρα με το περιμένει φυλακή και πληρώνει. Κάνε τα πάντα για να κρατήσει. Πράγμα που τον φέρνει σε επιβεβαίες και με τον Βάιντεν και με τον Βίγκεν και τα λοιπά για τους για σύγκρουσες του μελόντου στο μετάλλο και τους ίδιους. Αλλά στα ταξίδια αυτά του Βίγκεν, ας πούμε, ακούγονται κάτι θεωρίες που αυτοί δεν τις έχουν. Γιατί εκείνο που φοβούνται, ας πούμε, ένας από τους μεγάλους λόγους, κυρίους λόγους, που πήγαν τώρα τα δύο-τρία αεροπλανοφόρα, αυτά τα Eisenhower και το άλλο, σε βάλε. Κάτω. Μπροστά ιδιαίτερα στο λίμανο της Χεζμπολάχ. Και μετά περάσανε από την Ερυθρά, έτσι, προς το Χορμούς. Ο στόχος είναι το Ιράν. Μην μου πείτε, επειδή οι παπάδες δεν πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Εντάξει, αρκετά με τους είσαι αποστάκηδες πια. Θα χαθεί ο μία προφόντα σε αυτήν τον παγκόσμιο χρόνο και αυτή δεν είναι και οι δύο και αυτές λένε. Καθαρά και για την νίκη. Όλα αυτά είναι πλουμπλού και δεν θέλουν καμιά ειρήνη αν νομίζετε. Γιατί, κοιτάξτε, μια και το λέγει αφήσα για δίκιο κάτω. Εντάξει, πάντοτε έχετε ένα προβληματισμό γιατί αν δεν κάνω λάθος, είσαστε πιο ειδικοί σε μένα σε θέματα νομικά, εγώ γιατρός ήμουν. Είναι ότι ο Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππόνος, ήταν ο πρώτος που είχαν τη διάθεση δικαίων για δίκαιο του πολέμου. Τι είναι το διεθνές δίκαιο για το που μιλάει ακόμα και ο Κούρδης. Σπάθει από τους όλους, γράφει όλους όμως. Να αφήσετε και μερικούς υπόλοιπους για το ανθρωπιστικό και το διεθνές δίκαιο. Ο Μάρξ έλεγε το δίκαιο είναι πάντα δίκαιο της ενισότητας. Το διεθνές δίκαιο δεν είναι τίποτα άλλο. Παρά το δίκαιο της ανισότητας εκείνο, όπου σε διεθνή κλίμακα ο ισχυρός επιβάλλει δια της βίας την ηγεμονία του και την διατηρεί εν ειρήνη. Με τη βία. Λένε και αυτήν αν θέλετε και η ηρωνία του πράγματος, το γνωστό σου σπάνιο σύνθημα, δεν υπάρχει μήνυμα χωρίς την δικαιοσύνη, είναι το προφήτη Ισαΐα, την Βίβλο. Και εξηγεί κάτι άλλο. Γιατί κάθε στις σημαντικές γλώσσες του Σαλόμου, το Σαλόμου έχει την ίδια έννοια, δεν είναι απλώς ειρήνη στην μετάφραση. Να μην πω στα φιλολογικά άλλο εδώ. Είναι καταλέξη. Δεν είναι απλώς δηλαδή, το παλίνεμα μιας κατάστασης, έτσι, εξομάλυνση μιας κατάστασης. Είναι πώς λύνεις τις αντιφάσεις που δημιουργούνται αυτή την αναστάτωση, αυτό το πόλεμο κλπ. Όταν λέμε δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, είναι πρέπει να λυθούν οι αντιφάσεις που εξεράγησαν τώρα σε πόλεμο και που επί 75 χρόνια βασάνιζαν αυτό το λαό, το πετάνε τα σπίτια του, σκοτώνουν έτσι και τα μονάχα αν ανατρέψουμε αυτές τις αντιφάσεις, αυτές τις αντιφάσεις. Και δυστυχώς το Διεθνές Δίκαιο των Αστών και των Τριανιστών δεν βοηθάει και πολύ σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, ακόμα και με το πέτο του στον Οριέντα, δεν θα δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μην πω την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σταθώ στο διάλογο, στην όλη υπόθεση αυτό. Αυτό οι λαοί μόνο μπορούν να ξεδιπλώσουν. Την υπόθεση των καταπλασμένων να ξεδιπλώσουν την υπόθεση. Κοιτάξτε, ο υπεύθυνος το παιδί. Ο υπουργός, το Σάββατο πέρασε, ο υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου και ανήκει στο Λικούντ, δεν ανήκει στα δύο άλλα φασιστικά κόμματα στα οποία ηγείται ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και ο Σμόλιτς. Λοιπόν, ανήκει ας πούμε στην
νεοδημοκρατική δεξιά του Ισραήλ. Τάση πλεύρη άδωνη βορείδη. Εντάξει, από εκεί να πει. Λοιπόν, έδωσε μια αυτοσύνη που δούσε Γεωργία Σάσκη. Ήταν ο πρώην διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών του ΣΥΝΔΕΚ. Γι' αυτό έχει σημασία. Δίνω στον πρώτο σάλλον όσο κάποιος. Ο πόλεμος είναι αδύνατο να διεξαχθεί διακρίνοντας ότι υπάρχουν μάζες ανάμεσα σε τάξη και στρατιώτες. Τον ρωτάει κάποιος, αυτό σημαίνει Γάζα, Ράμπα, Ράμπα, στην Γάζα. Και ο Δίχτερ απάντησε. Νάγκουμπα στη Γάζα 2023, να πώς θα τελειώσουν όλα αυτά. Μιλάμε για δικαιωματικό πόλεμο. Νάγκουμπα είναι εδώ. Υπάρχει το σχέδιο, το πέταξαν και πέρα βέβαια, βλέποντας όλες τις αντιφάσεις, να εκδιώξουν ήδη, έφυγαν πάρα πολύ έτσι. Εκδιωχθήκαν το βόρειο του Μάτου της Γάζας, ο στόχος τους, δεν το είπε σε κάποια στιγμή, αν δεν ήταν κάποιοι κάποιος από την κυβέρνηση του, να τους πάνε στην έρημο του Συνάδια μέσω Αιγύπτου. Αυτό θα την άξιζε στον αέρα και την Αίγυπτο στις Ισραήλες. Γι' αυτό ο δικτάτορος αρχίσει κανένα χώρο. Και ο αγώνα. Πρώτο κριτήριο, δεν βγαίνει καν αυτό το δόλωμα που έχουν υποτάξει η Ισραηλινή κυβέρνηση. Ένα δόλωμα που οι Αιγύπτιοι το είχαν φάει. Το 1991, στον πόλεμο Μπους Πατρός, κατά του Βαλτικού τότε Ιράκ. Πάντα ήταν υπερχρεωμένη η Αίγυπτος, λέει θα σας κόψω με τα νησά σας, λέει, και θα πάρετε μέρος στον Σύμπαν. Σύμπαν και Σύμπαν πήγαν. Τώρα είναι χαρκομμένη η Αίγυπτος, πάντα έτσι. Και να σας συζητήσω το δημοτού που δεν πήγαινε τίποτα, δεν πάτε μια εξέγερση. Απ' την πείνα, από την κατά την δικτατορία. Λοιπόν, σου λέει να σας χαρίσουμε αυτά, σοβαρά λέει. Θα γίνει πάλι εξέγερση, γιατί ήδη δεν ελέγχουν το σύμπαν. Πάμε διάφορες στρατιωτικές ομάδες και τα ρέστα εκεί πέρα. Να βάλεις εκεί πέρα και κάτι εκατομμύρια Παλαιστίνιους, χώρια που θα το δεχτούν ο Ολυμπιακός Αραβικός λαός, πριν μερικά χρόνια έριξε τον Μουμπάρακ, τι θα γίνει. Αυτό τρέμουν όλοι, ακόμα και εκεί που έδιναν οι συμφωνίες Αβραάμ στο Μαρόκο του βασιλιά. Και παρόλο το σεισμό που χάθηκαν τόσο για αυτό οι άνθρωποι, ας πούμε, χιλιάδες σκοτώθηκαν στο Μαρόκο. Είναι μερικές από τις πιο μαζικές διαδηλώσεις. Φοβούνται και γι' αυτό είναι και ο λόγος από την ευκαιρία και των αεροπλανοφόρων. Ότι ο παιδί μου συνεχίζει αυτό το μακελιό και ο Σμολάς δεν πρόκειται να κάτσει αυτό να γίνει μια ιστορία τέτοια, να αναπήρα από κανονικούς καιρούς. Εδώ και οι Χούθοι ακόμα τις διαμένεις χτυπήσαν τις νερό. Και είναι η λάθη με τα δικά τους μέσα. Λοιπόν, είναι σαφές που θα απλωθεί αυτό το πράγμα. Και τι θα γίνει. Θα πείσει ο Νετανιάου μήπως να ανοίξουν πυρηνική βόμβα όχι στη Γάζα όπως ένας υπουργός του είπε, ανοιχτά και δημόσια και λένε χρειαστά, αλλά στην Τεχεράνη. Σε κάθε περίπτωση θα πεθάνουμε όλοι έτσι κι εμείς. Αν αρχίσει αυτό το διάλογο. Λοιπόν, ας δούμε αυτές τις διεθνείς διαστάσεις για να καταλάβουμε πού πάνε. Πρέπει να έκρηξη ιστορικών αντιφάσεων να πει, δεν είναι ακόμα και ο Στίβι Τζο, έτσι να μην κοιμήσεις Τζο Βάιντεν, το είπε ότι επαναλέβεται τα λόγια του σοσιαλδημοκράτη του Γερμανού μετά από τον πόλεμο της Ουκρανίας που είπε ότι είμαστε σε ένα τσάιτον πέντε, σε μια στροφή των ιστορικών καιρών. Είπε και τόσο inflection point του πίστου, είναι σε μια καμπή της ιστορίας. Μα πού σας καμπές, από καμπή σε καμπή πάμε για να με μέσα σε αυτήν την ιστορία. Έχει μια έκρηξη αυτό το να επιφάσω, αν δεν λύσουμε αυτές τις επιφάσεις. Πώς μπορεί να υπάρξει, δεν είναι. Πώς, με ένα νέο Όσλο, έλεος. Σωστά, δηλαδή και το Όσλο οδήγησε σε αυτά τα πράγματα. Ακόμα και το γεγονός ότι ενώ παραδοσιακά προς την εκεί αντίσταση, ήταν αναξύφηση το γεγονό ότι το πολιτικό Ισλάμ κυριαρχεί περισσότερο και να σου μην το δεν είναι ο συσύντης. Έχει να κάνει με το όσο, έτσι. Έχει να κάνει με το ξεφτιλισμό της ραμάλα της ίδιας.
Το σχέδιο του Μπλίνκεν να ενωθεί τώρα η Γάζα με τη Δυτική Όχθη ή υπό τις Παλαιστινιακές Αρχές Ελλάδα. Όχι μονάχα ο 88χρονος Μαχμούντ Αμπάς δεν θα προλάβει ούτε να πάθει έμφραγμα, θα τον έχουν πάρει, αλλά και ο διάδοχος του δεν είναι μαζί. Και σε όλες τις χώρες βλέπουν και τρέμουν ότι είναι επαναστατικό κίνημα απλώνεται με αυτές τις μαζικές διαδηλώσεις. Από το Μαρόκο μέχρι τη Μαλαισία ή την Ινδονησία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια νέα ανακατάταξη δυνάμεων και πολιτικά και οικονομικά και πολλές πλευρές αντίθετα. Ο Μόδι είναι φασίστας. Στην Ινδία είναι με τον Νετανιάχου. Ο ειδικός λαός και τα ειδικά συνδικάτα είναι με τους Παλαιστίνιους. Η Κίνα έχει το δικό της ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση και η Αφρική έχει ξεσηκωθεί από το Σαχέλ και κάτω, το Σαχάρι. Έχει πετάξει τους Γάλλους και με το ρίμνο τους Αμερικάνους, από τους χρειαστές στη θάλασσα. Λοιπόν, που πάνε. Σκεφτείτε το διέξοδό τους. Αλλά το οποίο διέξοδό μπορεί να τους κάνει ακόμα περισσότερο να σπρώξουν όλη την ανθρωπότητα στο σημείο της εξάδοσης κάθε ζωής πάνω σε αυτό το πλανήτη. Και έχουμε ανεγκέφαλους, όχι απλά αντιδραστικούς, ανεγκέφαλους, σαν να τους μας κυβερνάνε. Πιστεύουν, πιστεύουν και αυτό το λαό εδώ πέρα, ενώ στην πλειοψηφία δεν είναι ο Παλαιστινίδης. Σοβαρά. Άρα βέβαια ο Κούλης, αν ο Κούλης Αμερικανοί πέσα το δεύτερο ροφό, θα πάει το πέμπτο να πέσει να πούμε για να δείξει ότι είναι πόσο προβλέψιμος είναι σε αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς τι θέλουμε. Πιστεύετε ότι αυτός ο τύπος που δίνει και την ελευσίνη και όλες τις άλλες βάσεις και είμαστε εμείς μέρος ουσιαστικά αυτού του πολέμου, το οποίο διεξάγεται. Όχι ανοιχτά με τον ιδιαίτερο τρόπο. Ότι είναι ανθρωπιστής και πήγε στον άλλο και στον Μακρόν για να κάνουν την διακοσία. Δεν πρέπει να μην ισό. Γιατί όπως είπε ο Περίδης, οι Παλαιστίνοι δεν είναι τουρίστες όπως οι Ισραηλοί για να στηρίξουν την βαριά οικονομία της διαλυμένης χώρας μας. Λοιπόν, χειρότερη θρησκεία δεν μπορούν να πιχεί. Δεν έχει καθαρτή της Παλαιστινίου. Μάλιστα, το χέρι. Υπουργός Μετανάστευσης. Λοιπόν, ο Υπουργός Μετανάστευσης που είναι πρώτος από τους μπακς στο Αιγαίο και το τι κάνει στον Εύρο. Θα δεχτεί 200.000. Θα μην κορεδεύονται μισό. Δεν θα δεχτεί η Παλαιστινία. Η Μελόνι φασίστηκε κάνει στρατόπεδα συγκέντρωση στην Αλβανία για να κλείσει όλη τη στιγμή από κάτω. Από την πόσα πάρει η Αφρική και από την Μέση Ανατολή και η Παλαιστίνη ιδιαίτερα τώρα και Σύριοι. Λοιπόν, είμαστε σε αυτή την κατάσταση που έχουν κορυφωθεί όλα αυτά τα ζητήματα. Χρειάζεται και τακτική και στρατηγική και συντονισμό. Σαφώς πρέπει να γίνονται όσο δυνατόν περισσότερες πράξεις αλληλεγγύης κάθε είδους στον Παλαιστινιακό λαό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σαφώς πρέπει άμεσα να πούμε για την άμεση κατάσταση της Περός, της Γάζα και όλα αυτά τα πράγματα που δεν είναι το πρόβλημα, δεν είναι απαραίτητο να γίνουν. Εντάξει, δεν είναι. Όλα αυτά είναι κρίκη σε μια αλυσίδα που πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια επαναστατική στρατηγική λύση στον αντιπάσχο. Φυσικά πρέπει να δεχτούμε άμεσα ανταλλαγή όλων των Παλαιστινίων φυλακισμένων με όλη την περισσότερη πολιτική. Όλοι του Βελγίου όμω. Και όχι να αφήσει αυτή η ιδέα που συζητάει κατά Αίγυπτος και Ισραήλ, θα σα δώσουμε 100 τώρα να σα αφήσουμε και 4 ώρες να φύγουν μερικοί και ενδιάμεσα του πατάμε κι αυτού. Θα είναι ιδέες. Αλλά μπορούμε να πατήσουμε και στις εσωτερικές αυτές, στο γεγονός που λέγεται και πιο πριν από την παρέμβαση της Χριστίνας. Νομίζω ότι είναι αστείο μετά από τόσες δεκαετίες, ιδιαίτερα μετά από το 1956 και τη Σουέζ, υποστήριξη της Αμερικής στο Ισραήλ, να έχεις την κατάληψη του Καπιτολίου από Αμερικανούς Εβραίους, να έχεις την κατάληψη στη Νέα Υόρκη του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού, και ανάμεσα στα άλλα, πέρα από το ceasefire, ας πούμε, την εκείνη άμεση κατάσταση της Ρώσης, είχαν το Free Gaza. Εβραίοι. Την ίδια στιγμή ο Biden καταφέρει να δυσαρεστεί
και ένα μέρος το οποίο όρισε στο συμβάσιμο των Εβραίων και όλους τους Αράβες και μουσουλμάνους της Αμερικής. Και ιδιαίτερα όπως έχει πει, στις χώρες εκείνη κλειδί για τις εκλογές του χρόνου, που δίνουν το προβάδισμα να πει στα νικήσει στο αντιδημοκρατικό εκλογικό σύστημα της Αμερικής. Και ο Τραμπ ξαναέρχεται ένας που έκανε ένα φασιστικό πρόσφατο στις 6 Γενάρη 2021, θα είναι ο επικεφαλής, πιθανώς ο επικεφαλής, στη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, που παλεύει την αυταρχία του άξονα της αντίστασης. Κίνα, η Ρωσία, η Ιράν, κλπ. Σοβαρά. Υπάρχει μια τρομακτική και οικονομική και πολιτική κρίση στο εσωτερικό της Αμερικής. Πέρα από την αποτυχία της στο διεθνές επίπεδο. Γιατί είναι αποτυχία. Και γι' αυτό δεν είναι το ταξίδι που πήγαινε από εδώ. Γιατί πας και υπάρχει καμιά άκρη. Γιατί δεν βγάζουν καμία άκρη. Γιατί ούτε οι Ισραηλοί έχουν άκρη. Τι θα κάνουμε. Να πούμε. Ωραία. Στρώνε όλες. Τι θα γίνει αυτά. Δεν έχουν μια exit strategy, λέει το ψήφι. Στρατηγική εξόδου. Και το επόμενο βήμα. Δεν θα πηγάζει τι κάνεις. Και όταν τους στείλεις εκεί, θα φουντώσουν μέχρι να το δει. Στο συνάδελφο, στο γύρο του, που πρέπει να βρεθούν ποτέ. Δεν είναι, είναι σε αδιέξοδο. Είναι σε αδιέξοδο. Και σε μια αναμέτρηση, να την επικοινωνούμε, πρέπει να ξέρει να εκμεταλλεύεσαι στα δυναμία στο κεφάλι. Το έχουν πει όλοι οι μεγάλοι τώρα του κύριου Πολέμου, μαζί με τον Μάρτιο Τούκ. Κάτι πώ που μου λέω τώρα. Λοιπόν, πρέπει να εκμεταλλευτεί τα δυναμία του. Όλα τα ρήγματα δεν είναι μόνο ηθικά, δεν μπορούμε να δώσουμε. Ο μεγαλύτερο τροφοδότη του αντισημιτισμού είναι ο Μπίμπι Νετανιάου και οι φασίστε στο Ισραήλ. Και είναι έσχο αυτό που έγινε χθε στο Παρίσι, που ο Μακρόν και η Σύναπτο και το γαλλικό καπατάτο μαζί και οι σοσιαλδημοκράτες μαζί, ένας έσωσε την τιμή και την τέτοια παραγωγή, αν είσαι αδελφέ, συμφωνώ μαζί του, με βασούμε εδώ, δεν πήγε σε μια διαδήλωση υποτίθεται κατά του αντισημιτισμού, όπου η ενσάρκωση του αντισημιτισμού σε εκείνη τη χώρα ιστορικά. Η Μαρί Λεπέν, οι φασίστες, κατεβήκαν επίσης. Η Μενόμου που έγινε φιλοεβραία τώρα ξαφνικά. Για αυτούς καλώς ευρέσουμε μικρός από όσα που είναι οπλημένος ο Θεός. Βγάλαν ακόμα και τον πατέρα της που ίδια τον διέγραψε το 2012 για αντισημιτισμό. Έβγαλε τώρα τον νύο πρόεδρο που έγιναν. Λέγεται τώρα, λασαλεμόνισε μια εθνική συσπήρωση. Ότι ούτε ο Ζαμαρί Λεπέν, ο βασανιστής του ΟΑΣ, του αλγερίνικου λαού, μέγας αντισημίτης, πιο αντισημίτης δεν μπορεί να υπάρξει, έτσι. Δώστε του να φάει Εβραίο, ζωντανό. Λοιπόν, γι' αυτό το διέχει να διαγράψει. Μετά το λες, όχι, δεν ήταν αντισημίτης ο άνθρωπος. Σοβαρά. Αν είσαι ρατσιστής, είσαι ρατσιστής όλα. Εντάξει. Είσαι εχθρός του λαού και εχθρός της μόνης δύναμης που μπορεί να σώσει τους λαούς. Διενύεται από την τάξη. Λοιπόν, πέρα από τα αναγκαία τακτικά συστήματα. Άμεσα τα προσφυρός, άμεσα τα λέγει το ΔΕΒΕΝΕ. Κινητοποίηση της διεθνούς εργατικής τάξης από την Ευρώπη. Πολύ σημαντικά αυτά είναι τα συνδικάτα που γίνανε, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήταν στις 9 Νοεμβρίου έγινε και στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Δίπλα μας. Το ίδιο. Κινητοποίηση να μην φορτωθούν πλοία που πηγαίνουν γιατί μπορεί να βγει το γράμμα. Είναι με τους Παλαιστίνιους και καλά κρατεί. Όπως θα έχει καλά και με την ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και με τους Ρώσους. Είναι τουλάχιστον πιο πανούργος από το πανέξυπνο δικό μας. Σε εισαγωγικά το πανέξυπνο. Λοιπόν, και μόνος τώρα που ταξιδεύουν, δεν θα ξαναδεί. Λοιπόν, έχουμε όλα αυτά είναι απαραίτητα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τη συνολική εικόνα και στην περιοχή και στη χώρα μας και παγκόσμια. Και ανάλογα πολιτικά να δράσουμε για να εξελιχθούμε στην περιοχή. Δεν μπορούμε να λέμε τα παιδιά στην Παλαιστίνη και να αφήνουμε την κυβέρνηση αυτή να κάνει να μας εμπλέκει σε ένα πόλεμο ενέργεια του λαού της Παλαιστίνης. Με κανέναν τρόπο. Το Πολυτεχνείο είναι μπροστά μας, η διαδήλωση είναι μπροστά μας, τα συνθήματα ελευθερία στην Παλαιστίνη, το Πολυτεχνείο ζει, πάνε μαζί. Μεταφέρωση είναι εκπρόσωπη.
Πιστεύω ότι ναι, δεν, τα δύο χρόνια, δύο λαοί ξεχάστηκε. Ποτέ δεν ήταν και τώρα είναι δύο. Πρέπει, πιστεύω, σε μία δημοκρατία, πες την υπεραριστερό του Συμβουλίου, από σε όλο το ιστορικό έργο της Χριστίνας, ανεξήθιστη, δημοκρατική, σοσιαλιστική, όπου άλλοι ανεξιά παιδιά βαθματικής καταγωγής, θρησκείασης, εξωτερικού προσωπισμού, να ζουν ελεύθεροι και σαν αδέρφια. Στην προοπτική μια σοσιαλιστική ομοσπονδία, στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ουτοπία. Έγινε να διαλέξετε στην πρόκληση στη σύντροφη ανάμεσα στην ουτοπία, στην εισαγωγικά και στην κόλαση στην οποία μας έχουν ήδη ρίξει πριν κάψουν ολόκληρη ανθρωπότητα και κάθε ζωή πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Πρέπει να διαλέξουμε τη ζωή και όχι το θάνατο. Ευχαριστώ. Είναι αρκετά πιο ξεκάθαρα στο Δήμο που αφορά το κομμάτι της κοινωνίας που τοποθετείται στο κέντρο και αριστερά αυτού.
Τα νούμερα στην Ολλανδία είναι πάνω μέχρι στην Βρετανία και σε άλλα μέρη του κόσμου και νομίζω ότι δείχνουν αυτή την αλλαγή συμπεριφοράς των κοινωνιών, οι οποίες επιλέγουν να σταθούν απέναντι στη σφαγή που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Αυτό το πολιτικό στοιχείο των κινητοποιήσεων νομίζω αποτελεί και το λόγο που βρισκόμαστε εδώ σήμερα συνολικά ως κίνημα και βρισκόμαστε σε θέση να μιλάμε για ένα βαθιά πολιτικό ρεύμα, το οποίο δεν είναι απλά σε αλληλεγγύη με τον Παλαιστινιακό λαό, αλλά πλέον αναγνωρίζει και τον εαυτό του ως αντίβαρο σε αυτό που ονομάζουμε ενιαία εξωτερική πολιτική δύση. Όταν δηλαδή το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα συστήματα εξουσίας διεθνώς αποφάσισαν να αποδώσουν δημοψηφισματικού χαρακτήρα στοιχεία στην ανεφόρον στήριξή του στο Ισραήλ, θυμηθείτε για παράδειγμα τι έλεγα. Είναι υποχρέωση της Δύσης να βρίσκεται στο πλευρό του Νετανιάχου, είναι ιστορικό καθήκον, η σωστή πλευρά της ιστορίας ή ακόμη χειρότερο όπως ασκεί κριτική στην πολιτική του Ισραήλ που λεπτάρει με τον αντισημιτισμό και άλλες τέτοιες ανιστόρητες εκλαμάρες. Αυτή λοιπόν η πίεση της κυβερνήσεως στους λαούς τους να συνενέσουν με την εξωτερική τους πολιτική, αυτή τη στιγμή έχει πέσει στα σκουπίδια. Σε πολλές χώρες του κόσμου βλέπουμε τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις από τη δεκαετία του 60 και τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις της εποχής ενάντια στον κόσμο του Βιετνάμ. Όλες λοιπόν αυτές οι προσπάθειες να κατασκοπαντηθεί το αντιπολεμικό κίνημα έχουν πέσει στο κενό και έχουν πέσει στο κενό κάνοντας πρώτο. Γιατί το αντιπολεμικό κίνημα πλέον δεν είναι απλά ένα κίνημα ενάντια στον πόλεμο ή ένα κίνημα για την ειρήνη, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για ένα συλλογικό ρεύμα το οποίο έχει αναδειχθεί στην πιο σημαντική φωνή πολιτικής κριτικής απέναντι συνολικά στις επιλογές της δυτικής εξωτερικής πολιτικής. Τα εκατομμύρια ανθρώπων που συμμετέχουν τις τελευταίες 6 εβδομάδες στις πορείες και τις δράσεις σε όλο τον κόσμο δεν στοχοποιούν απλά την πολιτική του Ισραήλ. Πλέον αναγνωρίζουν τη συμμετοχή και την ενοχή και των δικών τους κυβερνήσεων σε αυτή την κατάσταση και ιστορικά και σήμερα. Γιατί υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Το κράτος ξέρει καλά. Η απόδειξη ότι το κράτος ξέρει καλά και έχει μείνει είναι το γεγονός ότι το κίνημα στις περισσότερες χώρες της Δύσης έχει στοχοποιηθεί τόσο από τα δεξιά κόμματα όσο και από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα να απαντάμε στις προκλήσεις της κυβέρνησης, η οποία χαρακτήριζε τις μεγαλειώδεις ειρηνικές διαδηλώσεις, διαδηλώσεις μίσου. Αυτές οι επιθέσεις έχουν μετατρέψει πλέον την συμμετοχή στις διαδηλώσεις όχι απλά για να αποφάρει τον πόλεμο, αλλά την ίδια τη δημοκρατία και την ανυπακοή των ανθρώπων και των πολιτών απέναντι στην επιχειρούμενη κατασκευή εσωτερικών εχθρών. Η απάντηση ήρθε προχτές στη Βρετανία το Σάββατο, όταν το Λονδίνο βούλιαξε κυριολεκτικά από 800.000 ανθρώπους για τους πιο απεσιόδοξους δημοσιογράφους της Guardian. Για εμάς τους διοργανωτές, οι πολιτισμοί κάνουν λόγο για περίπου 1 εκατομμύριο. Αυτά είναι νούμερα που κανείς και καμιά δεν περιμένατε στη ζωή του όταν ξεκινούσαν τον 1,5 μήνα. Και όμως, όταν αυτό τελικά συμβαίνει, έχεις την ευκαιρία να παρατηρήσεις την ιστορία και γίνεται μπροστά σου. Ο Χόμπς Μπάουμ είχε γράψει πως όταν η ιστορία γεννιέται, συνήθως το κάνει σε μεγάλη ποσότητα και σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι όσα συμβαίνουν διεθνώς τις 4-5 εβδομάδες δεν είναι απλά πορείες αλληλεγγύης, είναι κινητοποιήσεις που διεκδικούν ενεργά και με αυτοπεποίθηση να πάρουν κόκκινες γραμμές στην εξωτερική πολιτική των κρατών που σήμερα στηρίζουν την κυβέρνηση του Ισραήλ. Είναι όμως και κάτι άλλο. Οι κινητοποιήσεις που οργανώνουμε και συμμετέχουν σε όλο τον κόσμο πιάνουν τόπο. Πλέον οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτες σε όλο τον κόσμο διεθνώς αντιλαμβάνονται πως οι πορείς υπερβαίνουν τη σφαίρα του συμβολισμού και πλέον γίνονται φορείς πραγματικής πολιτικής παρέμβασης που μπορούν να διαβολήσουν τη συνένεση που επιχειρείται να οικοδομηθεί. Ήδη οι μεγάλες κινητοποιήσεις στην Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού έχουν δημιουργήσει ρογμές στο αστικό στρατόπεδο από τα μίδια τα οποία αναγκάζονται να υιοθετηθούν απέναντι στην Ισραηλή προπαγάνδα για να δώσουν χρόνο και προβολή στην Παλαιστινική πλευρά, μέχρι βουλευτές και υπουργούς σε διάφορα κράτη, τα οποία, οι οποίοι απομακρύνονται από την ανεφόρον στήριξη στο Ισραήλ και ασκούν πιέσεις για κατάσπαση του πυρός. Σήμερα, το γενικό θέμα στην Βρετανία είναι η απόλυση της υπηρεσιακής υπουργού εσωτερικών από τον Ρίση Σούναντ, επειδή εκείνη ζητούσε πριν λίγες μέρες την απαγόρευση της φιλοπαλαιστινικής διαδήλωσης, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι τρομερή νίκη. Όπως επίσης βλέπουμε διαρκώς και πρέπει να κάνουμε κάποια αυτή τη συζήτηση και αυτή τη συζήτηση, το γεγονός ότι ένα κομμάτι της δεξιάς και της κεντροδεξιάς διεθνώς αναγνωρίζει στον Νετανιάχου μια προβληματική φιγούρα, η οποία για να μπορέσει να αποσυντηριστεί η κατάσταση και να δοθεί χώρος στη διπλωματία και στις συνομιλίες πρέπει να φύγει. Και αν δεν φύγει μόνο
μόνο του θα πρέπει να τον διώξει λύση. Αυτές είναι φωνές οι οποίες πυκνώνουν. Καμία λοιπόν από αυτές τις διαιρέσεις δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους. Και αν σήμερα έχουμε ένα καθήκον, αυτό είναι το να αυξήσουμε το πολιτικό κόστος που έχουν οι κυβερνήσεις μας κάθε φορά που επιλέγουν να συνταχθούν χωρίς ντροπή με τη συνέχιση αυτής της σφαγής. Και αυτό με φέρνει στο σημείο 2. Τι ακριβώς σημαίνει αντίσταση στο σήμερα στην Ελλάδα και διεθνώς. Νομίζω ότι σήμερα το να μιλήσουμε για ειρήνη σημαίνει το να μιλήσουμε για το τέλος του πολέμου. Και το να μιλήσουμε για το τέλος του πολέμου σημαίνει ότι πρέπει να μιλήσουμε για το τέλος εκείνων των τροφοδοτούν. Γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό και έχει έρθει η στιγμή να πάψει η κοινωνία να βλέπει τους Παλαιστίνιους με ήττο ή με λύπη. Αλλά αντίθετα να βλέπουν τους Παλαιστίνιους ως υποκείμενα τα οποία αντιστέκονται απέναντι σε ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο του στερεί ακόμη και τον αέρα που αναπνέω. Και ο λόγος που βάζω αυτό το σημείο είναι, ξέρετε, γιατί η αλληλεγγύη με τα νεκρά παιδάκια και τους νεκρούς Παλαιστίνιους που βρίσκονται ακόμη κάτω από τα βομβαρδισμένα κτίρια είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί. Αυτό το οποίο χρειάζεται και αυτό που χρειάζονται οι Παλαιστίνοι και ο Παλαιστινιακός λαός δεν είναι καθόλου η ίδια. Είναι η απόλυτη στήριξη στον αγώνα τους για την ελευθερία. Οι επιλογές της Δύσης δεν είναι μονόδρομος. Οι επιλογές της Δύσης είναι παράγοντες από τις ανθρωπίσεις του κόσμου που το ξέρουν. Σήμερα λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, έχει έρθει η ώρα να συντονιστούμε διεθνώς σε ένα μαζικό κίνημα υπακοής και δημοκρατικής εγρήγορσης, το οποίο αποφασιστικά θα διεκδικήσει στα μαθημό τη σφαγή τη Γάζα, θα διεκδικήσει τη διακοπή κάθε είδους υποστήριξη στο κράτος του δημοκρατία του Ισραήλ, θα διεκδικήσει να σπάσει ο στρατιωτικό και εκδεκτικό άξονα Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρου. Θα διεκδικήσει, για παράδειγμα, το να επιβληθεί η διεθνή νομιμότητα και επιτέλου να δικαιωθεί το έτοιμα για ανεξάρτητο και ενιαίο Παλαιστινιακό κράτο με βάση τι διεθνεί συμφωνίε. Τίποτα άλλο πίσω από αυτό. Όχι γιατί το λέμε εμεί, αλλά γιατί το ζητούν ήδη οι Παλαιστίνοι καθώ και μερίδα τη συμφωνία. Όταν όμως μιλάμε για το καθήκον μας σήμερα, νομίζω πρέπει να πάμε στην κουβέντα και κάτι άλλο. Η ανάπτυξη της εργατικής τάξης μετά από καιρό σε ενεργητικό παράγοντα έπρακτης υπεράσπισης των δικαιωμάτων του λαού της Παλαιστίνης είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε τη συζήτηση και να το ενισχύσουμε όλοι μας τις δυνάμεις της τελευταίας συντρόφης. Δεν είναι απλά η μεγάλη δεύτερη που ασκούν πιέσει την εξωτερική πολιτική. Τις προάλλες ήταν τα βέλγικα συνδικάτα μεταφορών να αρνούνται να πληρώσουν πολιτικό υλικό το οποίο προοριζόταν για τον ITF. Η οργάνωση των εργατών στην Βαρκελόνη επίσης ανακοίνωσε ότι κανένα εργατό δεν θα φορτώσει πρώτα στο Ισραήλ. Στην Τακόμα, το οποίο ήταν λιμάνι στην Ουάσιγκτον, οι διαδηλωτέ και οι διαδηλωτέ εμπόδισαν φύγει μεγάλο φορτίο με πολεμικό υλικό προ το Ισραήλ. Στην Βρετανία επίσης έγιναν αποκλεισμοί το προηγούμενο Σάββατο στις εισόδους των εργοστασίων της Bay Systems και άλλων μονάδων παραγωγής όπλων, κατηγορώντας την πραγματικότητα της επιχειρήσης που βρίσκονται από πίσω, που τροφοδοτούν μια άδικη πολεμική μηχανή που δολοφονεί αθώους πολίτες και παιδιά. Και σιγά σιγά εδώ στην Βρετανία, νομίζω και νομίζω ότι δεν ανήκει διεθνώς αυτή τη συζήτηση, έχει αρχίσει και μπαίνει στην κουβέντα μια μεγάλη απεργία με σκοπό να κοπεί ο μεγάλος λόγος της παραγωγής πολιτισμού με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Και πρέπει νομίζω να είμαστε ξεκάθαροι και όσον αφορά τα δικά μας, αυτή η αποφασιστικότητα, η μαζικότητα και ο έγκρακτος διεθνισμός που έχουμε μπροστά μας πρέπει να ισχύει κι άλλο. Και αν δεν το κάνει αυτό η ριζοσπαστική αριστερά, αν δεν το κάνουν τα αγωνιστικά συνδικάτα και οι ενεργοί πολίτες, δεν θα το κάνει κανείς. Το καθήκον μας λοιπόν σήμερα είναι νομίζω να αποτελέσουμε αυτή τη βέργα, τη μικρή βέργα που θα μπλοκάρει τον μηχανισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ώστε αυτή βρίσκεται πλέον στην πλευρά της ιστορίας και επιμένει να λερώνει τους ιστορικούς δεσμούς που έχει ο ελληνικός λαός με τους Παλαιστίνιους. Με την δουλοπρέπεια και τον εμπορισμό που χαρακτηρίζει. Και για να κλείνω, νομίζω ότι σημαντικά σήμερα είναι όχι απλά να τα λέμε καλά, αλλά να κλείνουμε χρήσιμο κομμάτι αυτής της διεθνούς προσπάθειας από τη μια τελεία στον πόλεμο. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η σύμπλευση των βασικών πόλων της πολιτικής είναι απόλυτη και θεωρητές σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αναδεικνύει την βαθύτερη στρατηγική σύγκλησή τους τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η ντροπιαστική ανακοίνωση των αστικών κομμάτων του περιλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί απόδειξη αυτή τη συνέντευξη, η οποία δείχνει το μεγάλο, νομίζω, πολιτικό κενό που υπάρχει τη αριστερά του φάσματος και το οποίο δεν μπορεί ή δεν θέλει να εκφράσει κανείς για την ώρα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κίνημα, μια ισχυρή ριζοσπαστική, μαχητική, ανυπόρητη αριστερά,
η οποία έχει την αυτοπεποίθηση και το ανάστημα να σταθεί εμπόδιο απέναντι στην επικίνδυνη εξωτερική πολιτική, η οποία εκτός από ανήθικη συντάσσεται με τις πιο ακραίες που είναι διεθνώς, αντί να ενισχύει πιο πιθανά και δημοκρατικές. Και νομίζω ότι μαζί χρειαζόμαστε όσες δυνάμεις έχουν το εργατικό κίνημα να κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση έμπρακτου μπλοκαρίσματος οποιασδήποτε αποστολή υλικού προς την Ισραηλινό στρατό. Και όταν έρθει η ώρα, και το κίνημα είναι σε θέση να το κάνει πράξη, να δούμε και για ένα μαζικό καραβάνι αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, που θα επιχειρήσει να σπάσει τον αποκλεισμό από θάλασσα και από στεριά, όπως έχουμε κάνει σε στο παρελθόν, και ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, και εμείς που θα στεκόμαστε εκεί με την ανθρωπιστική βοήθεια, και όσοι στέκονται απέναντι και κρατούν με τη βία τη Γάζα αποκλεισμένη. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κρατάει 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους ομοίως. Νομίζω ότι το μοναδικό καθήκον μας είναι να το κάνουμε αυτό ξεκάθαρο και όποια κυβέρνηση επιλέξει να στηρίξει αυτή τη βαρβαρότητα να γνωρίζει πως θα υπάρχουν συνέπειες και πολιτικό κόστος. Και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι η κίνηση στον δρόμο, δράση εκπομπισμών, πολιτικές πιέσεις τα εκτρελεί των αποφάσεων και ορατικές κοινωνικές σημαντικές. Αυτά από μένα. Να είστε καλά και στις επόμενες.